Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και αυτή τη Δετάρτη για το προσοχές 2, ίσως και κάτι παραπάνω με τη στρογγυλή θεά, με ενδιαφέροντα θέματα και εκλεκτούς προσκεκλημένους που θα μας βοηθήσουν να καταγράψουμε την επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα, αυτή που υπάρχει βεβαίως, την υπάρχουσα, καθώς τα πάντα δυστυχώς τα επισκιάζει ακόμα το πέπλο της πανδημίας που παραμένει βαρύ. Στο ξεκίνημα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τον Όφη που προχθές πήρε την δεύτερη νίκη του στο πλαίσιο της φετινής πρωταθληματικής διοργάνωσης, περνώντας από τον Βόλο με θεαματρικό μάλιστα τρόπο, κατακτώντας ένα πολύτιμο τρίποντο. Ένα τρίποντο που αν μη τι άλλο του δίνει όθηση για τη συνέχεια, δύναμη για το μέλλον. Είναι μία από αυτές τις νίκες που συνηθίζουμε να αποκαλούμε ως νίκες καλές, με εφημιστικό βέβαια τρόπο και ουχή επαγγελματική, μιας και συνοδεύθηκε από μια τεσσάρα, κέρδισε με 4 γκολ την ομάδα του Βόλου, μια ομάδα που πέρυσι τον είχε ταλαιπωρήσει από το ξεκίνημα της χρονιάς, ήταν το πρώτο παιχνίδι για το 2020, δεν μπόρεσε να πάρει βαθμό. Ο Όφη που θέλει για τη συνέχεια να μπορέσει την ερχόμενη Κυριακή να ζευγαρώσει τις επιτυχίες του, να πάρει την νίκη με τον Πας Γιάννηνα, στοχεύοντας να βελτιώσει τη θέση του στον πίνακα της κατάταξης. Αγωνιστικά τα προβλήματα δεν λείπουν, θλάση πρώτου βαθμού ο Σολής, προστίθεται και αυτό σε μια μακρά λίστα που εκτείνεται από το ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης, όχι του φετινού πρωταθλήματος 2021, από το πρώτο μάτς του 2020. Υπάρχει το ευχάριστο μαντάτο με την επιστροφή του Βούρου στις προπονήσεις, επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι χορηγός της εκπομπής είναι το Γιώτα Παπακαλιάτης, επίσημος αντιπρόσωπος Ανατολικής Κρήτης, το μεγαλύτερο δίκτυο εξουσιοδοτημένων καταστημάτων, το Γιώτα για την Κρήτη. Θα έχουμε την ευκαιρία στο πρώτο μέλος λοιπόν να μιλήσουμε για τον Όφη με έναν εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο το Μαρκάκη από την εφημερίδα Πατρί στην Πατρίδα και τον Athletic Radio. Επί σειρά ετών διακονών το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάλη, τι κάνεις? Καλά, φίλε μου, καλά, Νίκο. Θα σε βγάλουμε λίγο. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάντα να είσαι υγεία και καλές υποπές. Να σε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες σε αυτό το κάλεσμα. Θα σε βγάλουμε για λίγο από τους ρυθμούς της εφημερίδας. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για τον Όφη. Δείγμα γραφής σε αυτές τις 9 αγωνιστικές. Νέα ομάδα, πολλοί τραυματισμοί, νέα πρόσωπα. Κάποια επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε επίπεδο αγωνιστικής συμπεριφοράς. Και μια νίκη προχθές που μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς. Το πρώτο σου σχόλιο για το φετινό Όφη. Το πρώτο μου σχόλιο όσον αφορά την μέχρι τώρα παρουσία του Όφη, σίγουρα θα περιμέναμε περισσότερα πράγματα σε αυτές τις πρώτες 9 αγωνιστικές από τον Όφη, με βάση τις προσθήκες που έκαναν, τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι ο Όφη ενισχύθηκε στη μεταγραφική περίοδο και σε αντίθεση με πέρυσι ξεκίνησε τον μεταγραφικό ψηφιασμό και πολύ καλά νωρίς από την άμυνα που είχε κάποια κενά. Γενικά μου ότι καλύφθηκαν τα πρόσφατα κενά στην ομάδα, γιατί πάλι πολλές προσθήκες. Όμως, καμιά φορά η ζωή δεν τα φέρνει πως ο Στέκης όφηκε πολλά προβλήματα από το ξεκίνημα τώρα και πριν ακόμα από το ξεκίνημα του προαθλήματος, με τους τραυματισμούς, τον έπληξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα, το πιο σημαντικό εμπόδιο στην πορεία του μέχρι σήμερα, μέχρι πρότυνος στο πρωτάθλημα. Το βρίσκω μέχρι ένα σημείο και φυσιολογικό, δηλαδή, γιατί οποιαδήποτε ομάδα από αυτά τα προβλήματα θα ήταν δύσκολο να αντέξει. Όφη επισημάνω ότι μέχρι πριν από 2-3 αγωνιστικές είχε μετρούσε 11-12 απουσίες, εκ των που αν ήταν υγιείς όλοι, θα έπαιζαν στο βασικό σήμα. Δηλαδή, ήταν όλοι οι παίκτες αυτοί εν δυνάμει βασικοί. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι σε οποιαδήποτε ομάδα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, ήταν πολύ δύσκολο για το κάθε προπονητή να διαχειριστεί τόσες πολλές απουσίες. Είναι λοιπόν φυσιολογικό, ήταν φυσιολογικό το Όφη δεν κατάφερε να πάρει τους βαθμούς που ήθελε στα παιχνίδια, αυτά τα πρώτα 8 παιχνίδια, παρότι δεν ήταν τόσο κακό αγωνιστικά.
Εγώ θα πω ότι είχε τις ευκαιρίες του και από την Εκκλησία κάποιες κάποια παιχνίδια διηγήθηκε. Ίσως ήταν άτυχος, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, σε κάποια μάτς που ισοφαρέσει το τέλος. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο ατυχία, ίσως είναι και λίγο θέμα νοοτροπίας, συμπεριφοράς, αγωνιστικής. Παίζουν κάποιο ρόλο κάποιοι παράγοντες τον ρόλο του αυτό. Θέλω να πω ότι έχασε βαθμού που θα μπορούσε να μην του είχε χάσει και παρότι είχε αυτού του πολλού δραμαθμού και τι απουσίε, να είχε μέσα τρει-τέσσερι βαθμού παραπάνω. Έτσι, κάποια παιχνίδια όπω με τον Ατρόμητο στο Ηράκλειο, που έχασε του βαθμού στο τέλο με, με την ισοφάριση του 92, με τον Παναγιώ που είχαμε ακριβώ το ίδιο κοινικό. Σε κάποια άλλα παιχνίδια που ίσω δεν είχε τόσο τύχη με την Εκκλησία. Γενικά η παρουσία δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό ήταν αναμενόμενο από τη μία, από την άλλη όμως πάλι θα μπορούσε να έχει κάποιους βαθμούς παραπάνω. Εγώ δικαιολογώ αυτή την μικρή βαθμολογική συμπομπή με βάση αυτά τα στοιχεία, γιατί παραπάνω θα ήταν δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να μπορέσει να μετεξέλθει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Χωρίζω μάλιστα το πρωτάθλημα σε δύο σκέλη, το πρώτο σκέλος για τον Όφη ήταν μέχρι τώρα, ήταν μέχρι την 8η αγωνιστική, διότι πέρα από τους τραυματισμούς, απουσίες, είχε αντιμετωπίσει και ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με αντιπάλους σχεδόν όλους τους μεγάλους, δηλαδή την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ, τον Ολυμπιακό, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα όμως από εδώ και πέρα από την 9η αγωνιστική μετά, από το παιχνίδι που έγινε τη Δευτέρα με τον Γόλ και στη συνέχεια, το πρόγραμμα έγινε πιο βαρύ για τον Όφη. Όχι ότι είναι εύκολο, άλλο βατό, άλλο εύκολο. Είναι πιο βατό, αλλά όχι τόσο εύκολο. Και από εδώ και πέρα θεωρώ ότι με τις επιστροφές που είχε ο Όφη και θα έχει στην συνέχεια, αλλά τα ορισμένα. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες που υπήρχαν στα πρώτα από τα παιχνίδια. Και με δεδομένο που είπαμε ότι το πρόγραμμα είναι πιο βατό, ο Όφη πλέον βάζει στην εξίσωση τον αγώνα και το πρέπει. Την υποχρέωση δηλαδή να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Είχε υποχρέωση να κερδίσει τον Βόλο και κέρδισε. Έχει υποχρέωση να κερδίσει τώρα τα δύο επόμενα μεσά παιχνίδια και περιμένουμε να κάνει το ίδιο. Περιμένουμε να έχει την ίδια εικόνα και να πάρει το ίδιο αποτέλεσμα. Θεωρείς, Νίκο, ότι το επόμενο διάστημα αποκτά και ένα χαρακτήρα μετρητή δυνάμεων για υψηλότερους στόχους ή όχι? Κύριε Σαββόνι, έχω πει από την αρχή του προαθλήματος θα πει και στο ραδιόφωνο στο πρωτοκάμα ότι και στην εφημερίδα ότι για μένα, προσωπική μου άποψη αν θέλεις, είναι ότι όχι θα πρέπει να έχει στόχο την εξάδα. Δηλαδή όπως και πέρυσι κινήθηση και πέρυσι και κινήθηση στόχο την εξάδα, έτσι και πέρυσι όχι θα πρέπει να κινήσει την εξάδα. Δεν ξέρω να το πετύχει. Αυτός είναι ο στόχος, ο ρεαλιστικός στόχος. Δεν μιλάω για την τετράδα, δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικός ότι οι ομάδες είναι λιγότερες για την Ευρώπη. Έτσι, με τέσσερις ομάδες. Δεν λέω ότι το κάνω γιατί την εξάδα λέω ότι θα πρέπει να στο πέσει την εξάδα. Το λέω δηλαδή στα πλέον του πραγματικότητας. Πάντως εκεί θα είναι σημαντικό. Θα είναι για μένα η συνέχεια της περσινής πορείας. Δεν περιμένω προσωπικά κάτι παραπάνω. Δηλαδή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να πει στο τετράδο. Έτσι το βλέπω άλλη γενικά, γιατί υπάρχουν ομάδες με πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ. Σε άλλη δυναμική, δηλαδή είναι εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Βεβαίως. Που νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να τις πλησιάσει όχι να τις χτυπήσει. Όχι μπορεί να χτυπήσει όμως την εξάδα. Δηλαδή είναι μετά από αυτές τις τέσσερις ομάδες τώρα που έχει στην κορυφή της βαθμολογίας και να φέρει τον Πάο, τον Ολυμπιακό, την Άκη και τον Άρη, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες θα κυνηγήσουν την εξάδα. Όπως είναι ο Όφη, όπως είναι ο Άκη, όπως είναι ο Ατρόμητος, όπως είναι ο Παναμαϊκός, ο Βόλος, ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτές τις ομάδες θα κυνηγήσουν την εξάδα. Με αυτές τις ομάδες που ο Όφη θα κοντραριστεί για να διεκδικήσει τις δύο θέσεις που απομένουν για να πλέον. Έτσι το λέω εγώ προσωπικά. Και θεωρώ ότι θα είναι και επιτυχία για τον Όφη αν μπορέσει να το κάνει. Πολύ μεγαλύτερη από την περσινή, βεβαίως. Γιατί πέρυσι ο Όφη ήταν ακόμα στην κούνια. Μπόρεσε και πήρε μία θέση που τον έβγαλε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρά το γεγονός ότι ήταν η πιο σύντομη ευρωπαϊκή παρουσία του μετά από 20 χρόνια. Δεν τον περίμενε κανείς. Φέτος το να διατηρηθεί εκεί, τον γνωρίζουν όλοι. Και έχει αναλάβει, Νίκο, και μία υποχρέωση, εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε, να παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή η περσινή χρονιά άφησε και μία πρίκα στον Όφη,
να μην λογαριάζει μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τις εμφανίσεις. Όχι πρώτα απ' όλα στον εαυτό του αλλά και στους υπόλοιπους. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες βεβαίως έτσι τους τραυματισμένους ποδοσφαιριστές, όπως είπες και εσύ, 11 ποδοσφαιριστές, μια ενδεκάδα ποδοσφαιριστές, βρέθηκαν να μην υπολογίζονται από την τεχνική ηγεσία. Ένα δύσκολο πρόγραμμα, δεν θέλει και πολύ όταν δεν έχει την κανονική δόση τύχης, ένα αποτέλεσμα να σου οδηγεί σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Συμφωνώ, συμφωνώ, Αντώνη. Όντως έχει από πέρυσι Κόφη προσπαθεί και κάποιο ποδόσφαιρο να παίξει και τους παραγωγούς να παίρνει. Είχε όμως πάρα πολλά προβλήματα και είδαμε τώρα στον Πόλο, για παράδειγμα, που είχε πολλές επιστροφές, είχε 6 επιστροφές παιχτών αυτήν την δεκάδα. Ήταν πόσο πολύ άλλαξε η ομάδα, πόσο πολύ άλλαξε η εικόνα. Και είναι λογικό. Και είναι λογικό. Και είναι ειδικά όμως, όπως είπε τέτοιο, γιατί είδαμε ας πούμε μετά το πρώτο Νέχτερ που είχε δραματιστεί έτσι για πρώτη φορά βασικό. Είδαμε για πρώτη φορά βασικό το Κούσμα, έτσι που χρειαζόταν να το λίγο διάστημα να ετοιμαστεί γιατί είχε μια αποχή από τους αγώνες. Είδαμε για πρώτη φορά σήμερα το πιο βασικό του Σάρλι Νέρο, που ήταν ένας παίκτης που σαν το Νέχτερ που έπαιξε πριν δραματιστεί και έδωσε πολλές λύσεις στον Πόλο. Παρότι δεν είναι σαν χρησιμοποιήθηκε στη θέση του. Υπερχρήσιμη, βεβαίως, υπερχρήσιμη μεταγραφή. Ναι, και πριν δύο ώρα την διακοπή χρησιμοποιήθηκε στη θέση του Πόρ και έδειξε ότι έχει βγει. Αλλά είχαμε παίκτες που δεν ήταν σαν προηγούμενα παιχνίδια και αυτό βοήθησε τον Όφη. Είδαμε ότι ο Όφη είχε μια τελείω διαφορετική εικόνα. Έβγαλε στο πορτάρι τι αλλαγέ που είχε σαν ομάδα, την ποιότητα δηλαδή που έχει μέσω εκπληκτικά. Και σε συνδυασμό τη συνθήκη του κρατού, αν όχι κατάφερε να αξιοποιήσει τη δική του ποιότητα και τα προβλήματα που αντιπάλλουν στου συγκεκριμένου παθήματο γόρου, με αποτέλεσμα να πάρει αυτή τη νίκη που στο τέλο βέβαια με τα γόρου που έγιναν στο τελευταίο δεκάλεπτο, υπήρχε μια άλλη διάσταση που είχε στη άμαχη από το 1-2 στο 1-4. Σημαντικό αυτό γιατί βλέπουμε την ψυχολογία τη ομάδα πάνω. Ένα τέτοιο σκόπιο να το αποτέλεσμα. Πάντα είναι πολύ ευαίσθητος αυτός ο παράγοντας ψυχολογίας και δεν είναι και τυχαία αυτή η μόνιμη επίκληση στην περσινή περίοδο από τον Σίμο και τους συνεργάτες του της συναισθηματικής σταθερότητας ως ένα χαρακτηριστικό που πάγια πρέπει να αποκτηθεί προκειμένου η ομάδα να αποκτήσει ένα αγωνιστικό προφίλ, μια ταυτότητα που να λέει ορίστε είμαστε Όφη. Αυτό δηλαδή που του είχε λείψει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει αυτή η συναισθηματική σταθερότητα. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρω, δική μου άποψη είναι αυτή Νίκο, φέτος έχει δείξει κάποια σημάδια νευρικότητας και άγχους σε σχέση με που πέρυσι απουσίαζαν, ίσως κάνω λάθος και αυτό φαίνεται σε κάποια παιχνίδια όπως είπε σχέση με τον Ατρόμητο, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ ίσως στο γήπεδο Στούμπας που είχε πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση και με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί ίσως υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να ψαχτεί περισσότερο. Ακριβώς γιατί αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα, να αναγκάσει πρέπει να αλλάξει το πλάνο, να αναγκάσει το σύμφωνο να αλλάξει την ενεργά. Ναι, ναι, βεβαίως. Ένα σημαντικό πολιτικό του που δεν το είχαν συνηθίσει πέρυσι. Πολλές φορές χρησιμοποιήσει ένα σχήμα με τρεις ιδιωτικούς αμυντικούς. Όλα αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Και κάποιες έτσι συγκυρίες, όπως είπαμε, τα δομία, μετά που έγινε ένα στο τέλος με όχι καλό αποτέλεσμα, είναι λογικό να φέρουν μια ενεργότητα και ένα άγχος. Και μια πίεση στην ομάδα. Δηλαδή, όταν επαναλαμβάνονται αυτά, οι ποδοσφαιριστές λειτουργούν με τον διαφορετικό τρόπο. Παίρνει μέσα η πίεση, παίρνει το άγχος, λειτουργούν με προβλήματα. Μπορεί να μην το δούμε στον Όφη, μπορεί και στον Όφη να υπάρχει μια ηρεμία επιφανειακή, αλλά σίγουρα μέσα από την εταιρεία υπάρχει πίεση. Εδώ ξέρουμε ότι έχουμε μια ομάδα που εντάξει, μια μεγάλη ομάδα, έχει τον κόσμο που έχει απαιτήσει και θέλουν να κερδίσει. Κανείς δεν θέλει να πείσει το πρόσφυγμα να μην κερδίσει. Όχι, θέλουν να κερδίσει, όχι, θέλουν να κερδίσει. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα που πήραν, σε συνδυασμό με κάποια αρνητική αποτελέσματα, έχουν αυτή την αρνητικότητα. Είπε και εσύ ότι ήταν σύντομη η πορεία του στην Ευρώπη. Όχι, δεν κατάφερε να. Ενώ θα μπορούσε, να είχε τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο στο παιχνίδι να μπορούσε να μισούν, δεν τα κατάφερε. Όλα αυτά μαζί συνέβαλαν στο ότι είδαμε αυτή την εικόνα την ενδική σε κάποια παιχνίδια. Όσο δεν έχω την νίκη, υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Έγινε μια νίκη που σε τέλειωσε στην Αμία, έγινε και όφη, έπρεπε να περάσουν δύο μήνες για να επιστρέψει. Ήταν μεγάλο διάστημα για να επιστρέψει τις νίκες. Τώρα
θέλει να σπάσει και ένα άλλο ρεκόρ. Ένα άλλο σερί μάλλον ανήκει. Να επιστρέψει την νίκη στην Ελλάδα. 17 μάτς, μία νίκη. 8 μάτς συνεχόμενα από την 1η του Μάρτη. Ναι, που σε πάει την αναπαραγή του έξω. Ναι. Στην έτσι, είναι μεγάλο το διάστημα αυτό. Και είναι λογικό να εκφέρει να. Ναι, είναι απολύτως λογικό και πολύ περισσότερο αυτό το η ψυχική πίεση γίνεται πιο έντονη, ιδιαίτερα σε ομάδες που δημιουργούν, που είναι επιφερτισμένες στο να δημιουργούν, όχι να καταστρέφουν, να αμήνονται. Και όφι δεν είναι μία από αυτές τις ομάδες, είναι μία ομάδα από αυτές που δημιουργούν και σε αυτή την περίπτωση το ψυχολογικό βάρος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Ακόμα μεγαλύτερο. Πες μου για το πώς βλέπεις γενικότερα να τρέχει η φετινή διοργάνωση του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα φέτος θεωρώ ότι πάνω κάτω δεν είναι πολύ διαφορετικό το περσινό. Είναι ανταγωνιστικό. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι δύο μάτσες που ανέβηκαν να πέσουν από την Σούπερ Λίγκ, δύο παρότι ανέβηκαν κάτω από περίεργες συνθήκες. Ναι. Δηλαδή ο Απόλλωνας, για παράδειγμα, ανέβηκε μετά από ένα παράδειγμα που έγινε καθυστερημένα, έκανε μεταγραφές πολύ γρήγορα τελευταία στιγμή. Ναι. Αλλά παρ' αυτό το βλέπουμε να μας έρχεται καλά μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω τι θα φτάσει συνέχεια, αλλά μέχρι στιγμή έρχεται καλά. Όπως το πάλι κάνει, που είναι και δυο ακόμα γιατί πάει κόφα αυτή η ομάδα. Ανέβηκα φέτος, αλλά έχουν καλά στοιχεία. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πάτημα. Βλέπω όμως όπως και πέρυσι, πάνω κάτω τις ίδιες ομάδες να διεκδικούν τις θέσεις για την Ευρώπη. Και όσον αφορά τώρα την παραμονή, νομίζω ότι λίγο πολύ κάποιες μας έχουν ξεχωρίσει χωρίς ακόμα να είναι δηλαδή πολλά σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν ένας παράγοντας ακόμη που εμένα δεν προβληματίζομαι, φαντάζομαι και όλους που σας ακολουθεί, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με το Super League 2. Έχει σχέση με το πρωτάθλημα του Super League 2, γιατί αν καθυστερήσει να ξεκινήσει, αν δεν ξεκινήσει, θα έχει δεν θα γίνει. Δεν ξέρουμε πότε και αν ακριβώς. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα παράγοντα κλπ. Παράγοντα προκήρυξη. Όλα αυτά είναι θέματα που δεν το φύγει ασχέση, προβληματισμό. Πάντως γενικά το πρόβλημα σε όταν πάρει την κορυφή δεν πρέπει να αλλάζει κάτι. Δηλαδή βλέπω προσωπική μου εκτίμηση ότι πάω Ολυμπιακό θα δημιουργήσω το πρωτάθλημα και φέτο. Ολυμπιακό μάλλον πάω να αποκλείσει τη σειρά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η Άκη και ο Άρης θα είναι στην τετράδα. Νομίζω δύσκολα θα χάσει τη θέση του τετράδα και από εκεί και πέρα όπω είπα και νωρίτερα, Όφη, Ατρόμητο, Τρίπολη, Παναθηναϊκό, Βόρο, αυτέ τι ομάδε. Αυτέ τι ομάδε βλέπω να διεκδικούν τη θέση του στην Εξάδα. Πάνω κάτω όπως και πέρυσι, βεβαίως τα πράγματα, όπως έχω ξαναπεί, πρέπει να ξαναπάμε όλοι σχολείο σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, γιατί αλλάζουν. Τα έχει αλλάξει τώρα η πανδημία, ο τρόπος με τον οποίο παίζεται το άθλημα και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται, ακόμα και κάποιες αλλαγές που έγιναν με τους 5 ποδοσφαιριστές, που ουσιαστικά τώρα πρέπει να έχεις μια μισή ομάδα ετοιμοπόλεμη, ανά παιχνίδι, ανά Κυριακή. Δεν είναι εφημιστικός ο χαρακτηρισμός των δύο εισάξεων ενδεκάδων που χρειάζεται ένας προπονητής να έχει για να βάζει μέσα στο παιχνίδι όταν έχει ψηλούς στόχους. Αρχίζει το ποδόσφαιρο και γίνεται κάτι άλλο από αυτό που το είχαμε συνηθίσει. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο επιστρέφοντας στον Όφη. Πιστεύεις ότι η περσινή χρονιά, ο Όφη πέρυσι τα κατάφερε θαυμάσια σε κάθε επίπεδο, μέσα και έξω από τα γήπεδα. Και φέτος βεβαίως έξω από τα γήπεδα, εξαγωνιστικά, εξωγηπεδικά τα πηγαίνει θαυμάσια, παραδίδοντας μαθήματα ήθους και ερχόμενος ξανά σε επαφή με έναν αξιακό κώδικα που τον είχε ξεχάσει αλλά έχει επιστρέψει. Έπρεπε να γίνει, πέρυσι όφη τα κατάφερε ανέλπιστα καλά, βγήκε στην Ευρώπη. Έπρεπε να γίνει, πρέπει να γίνει αναθεώρηση προτεραιοτήτων. Είτε ερχόταν η Ευρώπη είτε δεν ερχόταν η Ευρώπη, ο στόχος ήταν ο ίδιος. Δηλαδή, όχι, εννοώ, ναι, προφανώς. Συνεχίζεται με την ίδια προσπάθεια. Δηλαδή δεν άλλαζε κάτι. Θεωρώ ότι ακόμα και αν δεν έγινε όμως στην Ευρώπη, το είπαμε μάλλον ότι αν τη ομάδα που δεν είχαμε, δηλαδή ήρθε νωρίτερα η Ευρώπη από το περίμενα την Ευρώπη. Ήταν πράγματι μια ωραία έκπληξη η περσινή πορεία του Όφη. Πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη. Δεν βλέπω να ρωτήσω το πρωτοτέλεσμα. Το πρωτοτέλεσμα είναι να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να παράγει δικούς του παίκτες, εν πάση περιπτώσει, να παράγει παίκτες τους οποίους θα
δίνει στην αγορά τώρα μετά από κάποια χρόνια. Είναι αυτό που είπες εσύ, αυτή η εξωγονιστική παρουσία που νομίζω το Μέντζη ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή από όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Είναι η φιλοσοφία που έχει να μην ανακατεύεται τα πίτρα που λέμε έτσι λαϊκά, να τραβάει ένα δικό του δρόμο, να μην διαμαρτύρεται, να μην φωνάσει, να έχει μια δική του στα πλεή. Αυτό το μήνυμα τώρα, Νίκο, αυτό το μήνυμα, όπως το λες, που το αναφέρουμε, δυστυχώς δεν έχει πάει σε όλους, ή πολύ φοβάμαι δεν έχει πάει στους περισσότερους. Κρίνοντας από, και εσύ κάνεις εκπομπή λόγου στο ραδιόφωνο, έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο, ανταλλάσσεις απόψεις, γνωρίζεις βεβαίως πώς είναι η κατάσταση, ακόμα και τώρα που τα αθλητικά στέκια είναι κλειστά εξαιτίας των γνωστών συνθήκων. Πολλοίς κόσμος δεν έχει λάβει αυτό το μήνυμα. Δεν έχει λάβει αυτό το μήνυμα, άγεται και φέρεται από το αποτέλεσμα. Και το πιο σημαντικό, νομίζω ότι αυτό που η περσινή πορεία του Όφη έδωσε και μέσα από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο, δεν έχει πάει πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον κόσμο του. Με αποτέλεσμα, από ένα όχι καλό μάτς, από ένα όχι καλό σκορ, να νομίζει ο άλλος ότι έγινε ρεάλ, ότι έγινε κάτι λιγότερο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Εκεί είναι το θέμα που χρειάζεται περισσότερο να, νομίζω, να επιμείνουν όλοι και μέσα από τον Όφη. Η σχολεία το παντού δεν αλλάζει οπουδήποτε στον κόσμο. Έτσι, όλοι οι παντού, οι φίλοι, έχουν σχεδόν την ίδια στάση, την ίδια τροπία. Θέλουν το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ο παντός, ας πούμε, την οτροπία, την προσωπία μιας ομάδας. Θέλει την ομάδα να κερδίσει. Στον Όφη προσπαθούν να περάσουν μια διαφορετική πάνω στο κομμάτι αυτό, η διοίκηση δηλαδή. Και ο κόσμος νομίζω ότι προσπαθεί, δεν ξέρω αν το καταφέρει. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αυτοί που θέλουν τα αποτέλεσμα, αυτοί που γνιάζουν, αυτοί που μπορεί να θέλουν. Νίκο, τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Πριν 5 χρόνια Όφη ήταν τρίτη εθνική και πριν να... Πριν να γίνει μετά από κάποια άλλα αποτελέσματα. Αλλά γενικά μου στον κόσμο το καταλαβαίνει. Εγώ που είμαι στη Σιωπή, έχω πάρα πολύ επαφή καθημερινή και με τον κόσμο και εσύ είσαι με τον κόσμο και πολλοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι ο κόσμο στην μεγάλη πλειοψηφία καταλαβαίνει τι γίνεται στην ομάδα και έχει κατανοήσει, έχει υπομονή. Και αυτή είναι η μαγική λέξη, το όνομα υπομονή. Και πιστεύω ότι αν ο κόσμος δείξει υπομονή, του δείχνει υπομονή. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιοι που διαφέρουν για αυτό. Αλλά νομίζω όμως ότι η πλειοψηφία του κόσμου δείχνει υπομονή και τα επόμενα χρόνια ξέρω ότι για τον κόσμο είναι πάρα πολύ σπουδαία. Βλέπουμε ότι γίνονται ωραία πράγματα στην ομάδα και μας πω και κάτι, και μόνο που συζητάμε και διαφωνούμε, αν θέλει, και υπάρχουν πολλέ απόψει για το αποτέλεσμα, για το παιχνίδι. Αυτό είναι υγεία. Αυτό είναι υγεία. Βεβαίως. Δεν συζητάμε για καθυστερήσει πληρωμό, δεν συζητάμε για διοικητική αστάθεια, δεν συζητάμε για τίποτε άλλο παρά μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη του Όφη. Είναι μια μεγάλη κατάσταση. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη του Όφη. Όλη την ώρα, τα 5 χρόνια. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι τα 2-3 χρόνια ο Όφη έχει ξεφύγει, η συζήτηση έχει πάει αλλού, έχει πάει στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι ωραίο να συζητάμε και να τσακωνόμαστε εντός αγωγικών για το αγωνιστικό. Από την αντίνα και άλλα ζητήματα, και ψαγωνιστικά θυμόμαστε, είναι και πρόσφατε ιστορίε κάτι από αυτέ που παρεμπόρησαν τον Όφη, έτσι να ξέρει και πολύ καλά. Ή και παλαιότερε. Ή και κάπω παλαιότερε. Να συζητάμε μόνο τα αγωνιστικά. Είναι ένα μεγάλο και έχω και πολύ ωραία πράγματα. Στον Όφη τα έχουμε να πούμε. Αυτό είναι, νομίζω πλέον μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα από τη στιγμή που λύθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε διαχρονικά, ιστορικά, το ιδιωτικό. Το διοικητικό παύλα ιδιοκτησιακό. Βεβαίως από το αποτέλεσμα, όπως και να το κάνουμε, εξαρτάται το μεγαλύτερο μέρος της ασκούμενης κριτικής, θετικής ή αρνητικής. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που παραμένει, ότι αν αυτό που συντελείται είναι υγιές και έχει μέλλον, και στον Όφη έχει μέλλον και είναι υγιές, αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι που νομίζω ότι πρέπει ο καθένας να καταλάβει, να κατανοήσει από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και αγωνιστικά με τον Αντώνη, και μόνο και μόνο στον Όφη, μετά από πολλά χρόνια έχει τόσους πολλούς νεαρούς διεθνείς. Έτσι, ναι, φοβερό. Αυτό, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να είναι το κλίμα. Και έκανε καλές και
φέτος που με τα κρατή συμβόλαια, αυτό δείχνει ότι αυτή η μάνα έχει μέλλον, έχει βάση πλέον. Δεν θα μένει. Δηλαδή, όφη τα δύο τελευταία χρόνια και επιμπούσε έναν προσδογράφη, ξεκάθαρα, εγώ θεωρώ ότι μετά τη φετινή μετά το καλοκαίρι που μας πέρασε, από εδώ και πέρα θα μειωθούν με οι κοινωνικές συμπαραγωγές. Δηλαδή, με τα συμβόλαια που έγιναν φέτος, με τους παίκτες που ήρθαν, τα νέα παιδιά που έχουν προπληγή, φαίνεται ότι από εδώ και πέρα όφη πλέον θα κάνει κινήσεις πολύ λίγες στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν θα χρειάζεται να δίνει δηλαδή τόσα λεφτά για να κάνει μεταγραφές και πλέον μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Η αρχή μάλιστα έγινε με το Φιγκιερέτο, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από πουθενά στον Όφη και μέσα σε μια σεζόν. Όφη και αγωνιστικά κέρδισε από αυτό γιατί ήταν από τους ψηλοπάντες της περσινής σεζόν. Από τους παίκτες που. Δεκαπλασίασε την αξία του, βεβαίως. Αλλά και οικονομικά, πρόσθεσε στον Όφη χρήματα που δεν τα είχε δει όλα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν είχε προχωρήσει πολύ στο ποδοσφαιρικό. Κάτι που πάμε να ζούμε μάλιστα. Τώρα λοιπόν και από αυτή την άποψη κερδισμένο θα βγει. Και αγωνιστικά και οικονομικά. Ήδη νομίζω βλέπουμε κάποια παιδιά που έχουν ήδη καθιερωθεί στην ομάδα και έχουν όλο το μέλλον μπροστά του. Πιστεύω ότι θα δούμε και άλλου Φιγκιερέτο δηλαδή στα επόμενα χρόνια και θα δούμε γενικά μια διαφορετική πλέον έτσι, φιλοσοφία που ήδη αρχίζει να εμφανίζεται σταδιακά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Εντάσσεται σε αυτό το δίκτυο προόδου μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Δεν πρέπει να ενοχλεί κανέναν. Μια ΠΑΕ, όπως και να το κάνουμε, έτσι η οικονομική αυτάρκεια είναι ζητούμενο και είναι το ίδιο ζητούμενο με την αγωνιστική επιτυχία. Κρίνεται και αυτή. Και στον Όφη, αρκετές συγκυρίες, πικρές, πρέπει να έχουν βάλει σε όλους αυτό το θέμα, το πράγμα μέσα στο μυαλό τους. Αναφέρομαι βεβαίως, δεν αναφέρομαι στους διοικητικούς τους παράγοντες, αλλά ευρύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πέρυσι, όπως είπες, ακούσαμε όχι μόνο με το Φιγκιερέτο που ήταν μια κίνηση, πωλήθηκε, και άλλους ποδοσφαιριστές στη διάρκεια της περίοδου να παίζουν στα μεταγραφικά ομάδων που είχαν υψηλότερους στόχους από το ελληνικό πρωτάθλημα. Σε όλους τους είδαμε να γίνουν πρωτοσέλιδα. Αυτό είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Είχε να γίνει, θυμάσαι, από τον Αΐμνη στον Ευγένιο. Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Και είναι και αυτό καταγράφεται ως μία επιτυχία του Όφη. Είδαμε τον Τζιαννή, για παράδειγμα, που ήταν για μένα ο πιο άλλος παίκτης του Όφη. Στα πρόθυρα της Εθνικής. Στην Εθνική ομάδα είχε έτοιμα τα διαβατήρια για την Αμερική. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ήταν φοβερά ο παίκτης. Έκανε μια καταπληκτική χρονιά πέρσι με τον Όφη και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει μετά την επιστροφή του. Και όχι μόνο Ζιάννη, είναι σαν ένα παίκτη που αναδείχθηκε αυτό το σύνολο. Δηλαδή, μα είτε είναι τώρα είτε έφυγε, και αυτό νομίζω θα συνεχιστεί. Θα το βλέπουμε αυτό, γιατί γίνεται μια καλή προσπάθεια από τον Όφη. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και τα κοινά, πάντα υπάρχουν και τα λάθη. Και τώρα μπορεί να έχει κάποιε παραλίε από τα καρδιά. Σίγουρα δεν ήταν ίσω όλοι οι παίκτε που ήθελε η διοίκηση να αποκτήσει, αλλά κάτι αυτά συμφέρουν σε μια. Βεβαίως. Σε μια μεγάλη περίοδο. Τα κατακαιρματικά θα μεγαλύνουν την επόμενη. Έτσι είναι αυτό. Πάντα δεν μπορεί να είσαι σε κάθε μεταγραφή περίοδο από τα σωστά στόχου που έχει, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Τα καλά θα έπρεπε σημάδια. Νομίζω υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση σε κάποιε περιπτώσει. Αν τα πούμε, αυτό συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί. Μένοντας πάντα στο αγωνιστικό, Νίκο, τι σ' αρέσει περισσότερο στον φετινό Όφη και τι σ' αρέσει λιγότερο? Έτσι, με αυτό το δείγμα γραφής των 9 αγωνιστικών. Μ' αρέσει περισσότερο. Κοίταξε, ο Όφη, έχω πει πολλές φορές ότι έχει πολύ ποιότητα μεσοεπιθετικά. Ίσως να μην την έχει δείξει ακόμα βέβαια σε μεγάλο βαθμό. Την έδειξε ίσως περισσότερο στο μάτι τον χώρο. Έχει πολύ ποιότητα εξωτερικά. Είναι από τις ομάδες που το κέντρο, που λέμε πίσω από το κέντρο, σου μας πούνε τι ομάδα έχεις. Δηλαδή, από τώρα ο Φιτάκης έχει στο κέντρο του, είναι νομίζω στις θέσεις πέντε της ομάδας για μένα, το άρθρο του Σόφη. Δηλαδή, βάσει του υλικού που έχει, όλο το υλικό που έχει εγώ αυτή τη στιγμή, για μένα εγώ το κατατάσσω μέσα στις πέντε έξι ομάδες. Δηλαδή, βάσει του υλικού. Μπορεί να μην βγει στην εξάρτητο, μπορεί να σε μυαλά. Το υλικό του Σόφη είναι για πεντάδα εξάλλου. Αλλά με το κέντρο του, με τον Μεγιάλο, με τον Νέα, με τον Ντεκούσμα, που είναι τώρα ένα πολύ έντονο παίκτη, με τον Σακόρ, με τον Μαμπί που ήταν απίστευτη. Και να πούμε έτσι το Μάρο Λουαρμέν, ότι είναι και μια συζήτηση με τον Μαμπί για να αναδείξει το συμβόλαιο του Παύλου, τραυματίστηκε και θα λήξει για μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, βγήκε το καλοκαίρι του συμβόλαιου. Παίκτε, οι οποίοι
θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή παίκτη. Είναι και άλλοι πιο πίσω, ο Στάικος, ο Μαλογιάννης, ο Γιάννης που έπρεπε και να βοηθήσουν να αποτελέσουν λύσεις για το μέλλον. Και στην επίθεση, όχι, έχει προσεξές με ποιότητα. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τραυματίες τώρα στην επίθεση, όπως είναι ο Τσιλιανίδης, όπως είναι ο Βάσο, ο Φερέρα. Έχει όμως και τώρα λύσεις. Είδαμε δηλαδή φέτος από το ξεκίνημα του πράγματος και το Σαντινέλο και το Στάζον που σιγά σιγά ανεβαίνει και δίνει λύσεις. Ο Γιάννακλος ακόμα δεν είναι έτοιμος, αλλά είναι ένας έντοιος παίκτης και το και αυτό σιγά σιγά να μπει στο κλίμα. Ο Γρήβας γενικά έχει δηλαδή την ποιότητα όφη για να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν το έχει κάνει ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό μου αρέσει να πω ότι μπορεί να δει ποδόσφαιρο. Και ακόμα και στα παιχνίδια που δεν ήταν καλό από το ξεκίνημα, σε κάποιες στιγμές έδειξε κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό που λέγαμε πριν. Έτσι να το πει. Σε ακόμα ένα μάτσο, όταν όφη θα είναι πλήρη ή σχεδόν πλήρη, γιατί για να είναι 100% πλήρη δεν το βλέπω άμεσα με τις τραυματισμούς που έχει, που κάποιοι από αυτοί θα πάνε μέχρι τον χρόνο. Αλλά υπάρχει τόσο όσο είναι σχεδόν πλήρη, νομίζω ότι θα δούμε αυτό το καλό ποδόσφαιρο που λέγαμε πριν. Και αμυντικά, εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημα του όφη, στην αδική του λειτουργία, εκεί μπορεί να διορθώσει και πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα για να έχει ακόμα καλύτερη πορεία στην συνέχεια. Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί. Αμυντικά, δηλαδή, αν μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα, θεωρώ ότι θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Γενικά, μου αρέσει το στυλ που εφαρμόζει ο Σίμος. Σε αυτό που φέρει, δηλαδή, το ποδόσφαιρο, το κατακτητικό ποδόσφαιρο. Το να κυνηγά τον κόλ με μεράκι. Αυτό είναι υγεία. Έτσι. Αυτό το ποδόσφαιρο θα πέρυσι το ότι πραγματικά στην προσωπική Ελλάδα έτσι κάναμε όλοι νομίζω ότι δεν θα τα έσουμε, ακόμα και φέτος. Και στο ξεκίνημα που δεν ήταν καλός και πάλι όμως έπαιζε το κάτι το πρώτο. Δεν ήταν έτσι ότι έπαιζε άμα δεν είναι στην επούρμα να το λέμε στην άμα με καβάλι. Δεν έπαιζε επιθετικά. Απλά εντάξει, δεν ήταν αυτό που ήθελε να πάρει γιατί άλλαξε το σύστημα. Δεν έχει συνηθίσει στον τρόπο αυτό. Ήταν λογικό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το θέμα είναι, αυτή είναι η ευχή που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, να δούμε έναν όφη να παίζει στα όρια του. Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη του συνόλου του ρόστερ, του να έχεις όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Εκ των πραγμάτων, κάτι τέτοιο φέτος δεν θα το δούμε, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Ποδοσφαιριστές που χτύπησαν και θα χάσουν όλη τη χρονιά γόνατα. Ο χειρότερος τραυματισμός για ένα ποδοσφαιριστή. Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, φιλιά στα παιδιά εκεί, όλους τους καλούς φίλους που έχω στην εφημερίδα, στην πατρίδα, από την οποία έχω περάσει βεβαίως και εγώ. Πάντα με υγεία να είστε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Αντώνη, είμαστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Νίκο το Μαρκάκη για τον Όφη. Για το φετινό πρωτάθλημα θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Τώρα οι Δευτέρες αποκτούν το δικό τους αθλητικό παλμό. Sports View, η νέα διαδικτυακή εκπομπή του Crete Today. Από τις 10 μέχρι και τις 12 το βράδυ, ο Μινάς Αλμπαντάκης και ο Γιώργος Χατζάκης αναλύουν με τη δική τους ματιά τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Το τρίτο ημίχρονο των αγώνων με βίντεο, παραλυπόμενα και σχολιασμό από εκλεκτούς καλεσμένους. Sports View, η ξεχωριστή ματιά στα αθλητικά γεγονότα. Κάθε Δευτέρα ζωντανά, 10 με 12 το βράδυ, στο CreteToday.com με τους Μινά Αλμπαντάκη και Γιώργο Χατζάκη. Ο Αντώνης Αριδάκης και η στρογγυλή θεά επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Συντονιστείτε διαδικτυακά κάθε Τετάρτη από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ στο creetoday.com. Στρογγυλή θεά, κριτική ματιά, ρεπορτάζ, βίντεο και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Στρογγυλή θεά, η διαδικτυακή εκπομπή του Crete Today. Επιμέλεια παρουσίαση Αντώνης Αριδάκης. Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε την απόψινή μας εκπομπή, επίσης ποδοσφαιρικά. Πάμε στον Εργοτέλη. Πάμε στον Εργοτέλη που βρίσκεται στην αναμονή, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες της Super League 2, όλες οι ομάδες μάλλον πλην της Super League 1, των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League. Ο Γιάννης Οταουσιάνης, νομίζω, δεν χρειάζονται συστάσεις για τον προπονητή του Εργοτέλη.
θα είναι ο συνομιλητής μας για το επόμενο διάστημα σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία μπορεί να μην έχει μέσα της αγωνιστικά δεδομένα, μιας και ακόμα δεν υπάρχουν τεστ, ακόμα δεν υπάρχει αυτό που κρίνεται από έναν προπονητή, δημοσιογράφο, φίλαθλο, από έναν οποιονδήποτε, δηλαδή ένα παιχνίδι, ένα 90 λεπτό, ένα αποτέλεσμα, μια βάση δεδομένων για τη συνέχεια. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι ομάδες, βρίσκονται σε μια διαδικασία ερμαφρόδιτη, δεν θα πούμε προετοιμασίας, γιατί μια προετοιμασία 7μηνη, 8μηνη δεν υφίσταται. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία με τον Γιάννη Ταουσιάνη να μιλήσουμε, τον τεχνικό του Εργοτέλη, εδώ καλεσμένο μας στο στούντιο του Greek Today, για το πώς κυλάει αυτό το διάστημα. Γιάννη, καλώς όρισες πρώτα απ' όλα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω. Κάθε φορά οι συζητήσεις μας είναι γεμάτες με στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το φύλαθλο κόσμο, και πραγματικά δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί σε πιο δύσκολη θέση. Καταλαβαίνω μέχρι σε ένα σημείο το τι περνάνε οι προπονητές, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ομάδες που επιβάλλουν να μην αγωνίζονται οι συνθήκες για τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, και ενώ στο μεστοδιάστημα είχαμε και αλλαγές. Δηλαδή το καλοκαίρι έφυγαν ποδοσφαιριστές, ήρθαν ποδοσφαιριστές. Όλο αυτό πώς το διαχειρίζεσαι? Αλήθεια είναι ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Βέβαια, σε αυτή την κατάσταση την πρωτόγνωρη βρίσκεται πλέον όλη η κοινωνία και όλοι οι θεσμοί της κοινωνίας. Αλλά μια και μιλάμε για τη δική μας τη δουλειά, σαφώς είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Μπήκαμε σε χαρτογράφητα νερά, σε όλα τα επίπεδα, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αν κάνουμε μια αναστόρηση των γεγονότων, από τις 12 Μαρτίου σταματήσανε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και οι προπονήσεις, όχι μόνο οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, που οι προπονήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στον αθλητή και στον ποδοσφαιριστή. Μετά από 4 μήνες μπήκαμε σε διαδικασία έναρξης πάλι ομαδικών προπονήσεων, και μάλιστα λίγο νωρίτερα ενδεχομένως όσον αφορά τον προγραμματισμό της προετοιμασίας, μόνο και μόνο για το γεγονός μετά την τετράμινη αποχή οι ποδοσφαιριστές να μπουν στις προσαρμογές που πρέπει να μπουν για να μην έχουμε προβλήματα τραυματισμών. Και για τον λόγο που ανέφερες πριν, ότι η ομάδα άλλαξε σε πολύ μεγάλο ποσοστό το ρόστερ της, έτσι ώστε να έχουμε το χρόνο να μπορέσουμε μέσα από τη δουλειά μας να δέσουμε. Και όπως είναι γνωστό, μετά από τρίμηνη και βάλε προετοιμασία, μια περίοδο που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές φορμαρίστηκαν και αντιφορμαρίστηκαν 2 φορές, φτάσαμε στο σημείο εκεί που ήμασταν έτοιμοι να θερήσουμε ό,τι σπήραμε, να κλείσουμε πάλι το μαγαζί, που λέει ο λόγος. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολη διαχείριση. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που έχουμε να κάνουμε όσον αφορά τη διαχείριση του ρόλου ποδοσφαιριστή, γιατί ο ποδοσφαιριστής και ο αθλητής στο εργαλείο είναι ο οργανισμός του, είναι αθλητική του φόρμα και δεν είναι κουμπί να το πατήσεις να κλείσει ή να το πατήσεις να ανοίξει όταν θα χρειαστεί. Μιλάμε για επάγγελμα το οποίο στηρίζεται πάνω στην διατήρηση της φόρμας του, του οργανισμού του, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο πρέπει να βγαίνει ένας συγκεκριμένος όγκος προπονήσεων, ο οποίος επιβάλλεται για να διατηρείται η αγωνιστική του κατάσταση ή επιβάλλεται για να του δώσει και τα εφόδια για εξέλιξή του περαιτέρω. Και μία φόρμα η οποία, όπως είπαμε, από τη στιγμή που θα πατήσει το κουμπί να κλείσει, δεν είναι εύκολο να την ξανααποκτήσεις άμεσα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στη σωματική του ακαιρεότητα βεβαίως, που είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο όταν υπάρχει αυτό το διάστημα που δεν μπορείς να αποκτήσεις συνοχή, ίσως να μην προφυλάσσεται και τόσο εύκολα από κάποιους τραυματισμούς που μπορεί να του τύχουν, ναι, στη συνέχεια. Έτσι, δηλαδή... Είναι αλήθεια που πρέπει να πλέον να υπολογίζεις σε πολλούς παραμέτρους. Σας είπα και πριν ότι μπήκαμε σε χαρτογράφητα νερά. Πραγματικά υπήρχαν χαρτογράφητα νερά. Δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο. Την προπονητική πάνω στη φυσική κατάσταση του αθλητή. Μάλιστα. Και πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι τυχαίο το στατιστικά πόσοι τραυματισμοί υπήρξαν στην επανένταξη των ομάδων σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες. Mm-hmm. Πρέπει να μαντέψεις πλέον το ποσοστό των εντάσεων, των επιβαρύσεων, των αναλήψεων. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν μπαίνουμε σε τέτοιες μεγάλες διακυμάνσεις χρονικά,
της έντασης των προπονήσεων. Είναι ιδιαίτερο το κομμάτι και πολύ επικίνδυνο. Και φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται και ένα κύκλο άλλων πραγμάτων, δεν ξέρω, θα μου το πεις, αλλά ισχύει ότι μπορεί να υπάρξει θέμα συνοχής στην ομάδα, έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε, πρέπει να τους κρατήσεις κιόλας, να βρεις κάτι έξυπνο, να σκεφτείς κάτι έξυπνο αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να τους κρατήσεις να παραμείνει η ομάδα. Σε τέτοιες περιόδους, όπως αυτή που ζούμε τώρα ή όπως αυτή που ζήσαμε, το κύριο μέλημά μας είναι να διατηρήσουμε την αθλητική φόρμα του αθλητή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ προβληματική η κατάσταση. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσουμε, αν θα ξεκινήσουμε. Οπότε έχοντας στο κεφάλι μας το ενδεχόμενο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανάψει ένα πράσινο φως, πρέπει εμείς να διατηρήσουμε την αθλητική φόρμα του αθλητή όσο γίνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι ώστε αν δοθεί αυτό το πράσινο φως, η επανένταξή του να γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα για να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί εδώ μιλάμε για ομαδικό άθλημα. Και χαρακτήρες διαφορετικούς, έτσι. Δεν είναι τόσο οι χαρακτήρες που ο καθένας, σε αυτό το διάστημα μιλάμε και για τις ψυχικές επιβαρύνσεις που λέγονται τα παιδιά, έτσι. Αλλά θα πάμε καθαρά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της φόρμας. Όταν μιλάμε για ομαδικό άθλημα, αυτό από μόνο του συνιστά την ομαδική προπόνηση. Όλα τα χαρακτηριστικά της ομαδικής προπόνησης είναι αυτά που συντελούν στο να φορμάρεις ή να δέσεις μια ομάδα. Από τη στιγμή που δεν έχεις αυτές τις συνθήκες, δεν προπονείσαι σε αυτές τις συνθήκες, αυτόματα χάνεται αυτό το δέσιμο που ανέφερες και εσύ πριν. Οπότε το κύριο μέλημά μας εμάς αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε ατομικά τον κάθε ποδοσφαιριστή, τον κάθε αθλητή, σε ένα επίπεδο όσον αφορά τη φυσική του κατάσταση, τέτοιο ώστε να μας δώσει το δικαίωμα, εάν τα πράγματα έχουν θετική κατάληξη και ευχόμαστε όλοι να έχουν θετική κατάληξη, να μπορέσει να ενταχθεί όσο γίνεται γρηγορότερα στις εντάσεις και τις πιέσεις που απαιτούνται σε ένα ομαδικό άθλημα, όπως είπαμε, ή συγκεκριμένα σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, έτσι ώστε και γρήγορα να έρθουμε στο επιθυμητό επίπεδο της αγωνιστικής κατάστασης, αλλά και να ελαχιστοποιήσουμε τα ποσοστά τραυματισμών και αρνητικών συνεπειών. Φαντάζομαι τώρα το ότι το 100% σε τέτοιες περιπτώσεις να διατηρηθεί. Όχι, δεν γίνεται. Είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ναι. Γίνεται με τεράστια προσπάθεια να διατηρήσει 70-80% της φυσικής κατάστασης, κάποιων ικανοτήτων που αφορούν τη φυσική κατάσταση, δηλαδή την αερόβια ικανότητα, την ειδική του αντοχή, τη δύναμη, την ταχυδύναμη, αυτά τα στοιχεία. Τώρα τα αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καθόλου κομμάτι τακτικό ή συνεργασιών. Έτσι. Οπότε αυτό από μόνο του έτσι κι αλλιώς σε πάει πίσω. Αχαρτογράφητα νερά, όπως μας είπες. Είναι αχαρτογράφητα τα νερά, σαφώς. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος και όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το τι περνάει ο κόσμος όλος. Απλά η δική μας η περίπτωση έχει μερικά ερωτηματικά, τα οποία είναι αναπάντητα έως τώρα, να σας πω την αλήθεια. Πες μας. Τα οποία μας δημιουργούν και ένα αίσθημα αδικίας όσον αφορά το δικό μας κλάδο. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αν όχι στις περισσότερες χώρες του κόσμου τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών ή τουλάχιστον της Β' Εθνικής που αφορά και εμάς πραγματοποιούνται. Της Β' Εθνικής να πούμε. Επαγγελματικών κατηγοριών. Των επαγγελματικών κατηγοριών που και αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς και αυτές οι χώρες προσπαθούν μέσα από τις δικές τους διαδικασίες να προφυλάξουν την υγεία φυσικά που είναι το υπέρτατο αγαθό του κόσμου, αλλά μέσα από τη διαδικασία των πρωτοκόλων των υγειονομικών διαπιστώθηκε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Είναι ένας δρόμος που ακολούθησαν κάποιες άλλες χώρες που δεν μπορούμε ακόμα να πάρουμε μια ξεκάθαρη απάντηση γιατί δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε εμείς. Άκουσα προχθές μια δήλωση του κυρίου Μαυρωτά, ο οποίος έλεγε ότι αν είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής εδώ στη χώρα μας, ενδεχομένως τώρα να μην σταματούσε. Και ρωτώ ποια είναι η διαφορά του αν είχε ξεκινήσει ή του να ξεκινήσει τώρα. Από τη στιγμή που ενδεχομένως ο κ. Μαυρωτάς εννοούσε ότι θα είχαν ακολουθηθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
και ποια είναι η διαφορά από το να τηρηθούν τώρα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όπως έγινε με τη Super League 1 και να μπούμε και εμείς στην ένταξή μας όσον αφορά την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι κάποια ερωτήματα έτσι, τα οποία λίγο μας δημιουργούν ένα αίσθημα αδικίας και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το ότι για ποιο λόγο εμείς ας πούμε, ακούτε όλες αυτές τις μέρες και διαμαρτυρόμαστε. Σαφώς δεν είμαστε παράλογοι. Αντιλαμβανόμαστε όλη την κατάσταση που κυριαρχεί στη χώρα μας και όλοι μας αφουγκραζόμαστε και συμπάσχουμε σε όλο τον κόσμο που περνάει κατ' ουσία το πρόβλημα. Και αισθανόμαστε και περήφανοι για αυτό που βλέπουμε από τους γιατρούς μας και θέλουμε να τους δώσουμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που γίνεται. Απλά τα ερωτήματά μας έχουν αιτιολογία. Όταν εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω και από ό,τι ενημερώνομαι, έτσι, γιατί και εγώ στα πλαίσια του, σαν υπεύθυνος του αγωνιστικού τμήματος, για το τι μελιγενέστε, ενημερώνομαι για το τι μελιγενέστε και με τη διοργανώτρια αρχή και τους αρμόδιους φορείς για το τι αποφάσεις θα πάρθουν. Αυτό που εγώ είμαι ενημερωμένος είναι ότι εμείς στη Β' Εθνική ζητάμε να μπούμε στη διαδικασία ομαδικών προπονήσεων, τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο, δηλαδή να μπούμε σε μια διαδικασία κάθε εβδομάδα 40 οικογένειες στο κλειστό οργανισμό που ανήκουμε, στον κάθε οργανισμό που ανήκουν, να ελέγχονται κάθε εβδομάδα. Στο σύνολο 3.000 οικογένειες είναι, αν έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό κάνω, οι ομάδες Super League 2 και Football League, μιλάμε για 3.000 απασχολούμενα άτομα. Φανταστείτε ότι αυτά θα μπουν σε εβδομαδιαίο έλεγχο όσον αφορά το COVID. Αυτό εμένα μου δίνει μια αίσθηση ότι όχι ο χώρος του ποδοσφαίρου αποτελεί μέσο διασποράς του ιού, το αντίθετο. Ότι αποτελεί ένα μέσο περιορισμό του ιού, γιατί θα ελέγχονται 3.000 άτομα, τα οποία τώρα δεν ελέγχονται. Αυτό και από μόνο του είναι ένα αίτημα που έχουμε κάνει, το οποίο έχει μια λογική. Δεν ζητήσαμε να αγωνιστούμε άμεσα, ζητάμε να μπούμε σε ομαδικές προπονήσεις, αυτό να ελεγχθεί σε ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων, το οποίο θα έχει πάρα πολύ θετικά πράγματα να δώσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μία ότι θα τσεκαριστούν 3.000 εργαζόμενοι, που και αυτό είναι ένα κομμάτι βοήθειας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το άλλο ότι οι ομάδες θα βρίσκονται πλέον σε μια διαδικασία ομαδικών προπονήσεων και μια ετοιμότητας, έτσι ώστε αν επιτέλους αποφασιστεί η έναρξη, να είναι έτοιμες να το κάνουν και άμεσα και να μην χαθεί και άλλο έδαφος, άλλος χρόνος. Άκουσα τον κύριο Σίψα, ο οποίος, σήμερα, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος δημοξιολόγος, τον οποίο προσωπικά χωρίς να τον γνωρίζω, μόνο που τον παρακολουθώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ απεριόριστα. Είπε ότι δεν έχει δεχθεί κάποιο αίτημα όσον αφορά το πρωτοκόλλο που θα ακολουθήσουν. Απάντησε βέβαια η Super League. Ναι, δεν το γνωρίζω. Υπήρξε απάντηση και ότι υπήρχε και στον κύριο Βιεννά και στον κύριο Χαρδαλιά. Και στον κύριο Μαφρούτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν αμφισβητούμε ότι λέει την αλήθεια. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προφανώς δεν πήρε κάποιο έτοιμα, αλλά η ενημέρωση είναι ότι υπάρχουν επιστολές πρωτοκολλημένες σε αρμόδιους φορείς εδώ και καιρό. Ναι. Που αναγράφουν αναλυτικά το τι προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια τέτοια ερωτηματικά τα οποία έτσι μας δημιουργούν ένα αίσθημα αδικίας και τα οποία μας δημιουργούν το αίσθημα αδικίας. Αυτές τις δυσκολίες που σας ανέφερα πριν, γιατί οι δυσκολίες είναι τεράστιες όσον αφορά το χώρο μας. Ναι, υπήρξε, μάλιστα ανέφερε ο κύριος Σίψας ότι δεν έχει έρθει κάποιο αίτημα, κάποια εισήγηση στην Επιτροπή του Υπουργείου. Το κλίμα δεν είναι καλό για να προχωρήσει. Θετική απάντηση, αν υπάρξει κάμψη, μόνον τότε. Κάτι που προς το παρόντος δεν προκύπτει και η Super League 2 και η Football League επανήλθαν με μια ανακοίνωση ότι είχαν γίνει αιτήματα για την έναρξη των πρωταθλημάτων. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη, βεβαίως μια απάντηση και τίποτα περισσότερο. Ξέρετε, ναι, αυτό που μας δημιουργεί εμάς αυτό το αίσθημα που σας έλεγα πριν είναι ότι δεν υπάρχουν μια ξεκάθαρη απάντηση και κάποια ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Καταλαβαίνετε, αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει είναι που δημιουργεί και δυσκολία σε όλα τα επίπεδα σε εμάς. Και είτε είναι οικονομικό αυτό, είτε είναι το αγωνιστικό μας, είτε είναι το ψυχολογικό μας, είναι μια αβεβαιότητα. Και αυτή η αβεβαιότητα δεν είναι και ο καλύτερος σύμβουλος που υπάρχει. Βεβαίως, είναι θολό μυαλό, είναι τα πάντα. Περιέγραψε μας αυτή τη διαχείριση του πράγματος που μας ανέπτυξες πριν από λίγο. Πώς είναι τα πράγματα, πώς το διαχειρίζεσαι?
Καταρχήν προσπαθούμε να τα βήματα όλα. Σαφώς και ενημερώνουμε όλα τα παιδιά για την γενικότερη κατάσταση που υπάρχει και το πόσο πρέπει να προσέχουν. Έτσι, ναι. Ο καθένας ατομικά στην ευθύνη του. Από εκεί και πέρα εξηγούμε σε όλους ότι τηρουμένων των αναλογιών και των δεδομένων που έχουμε, εμείς είμαστε προτιθόμεθα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για σας, για τους αθλητές. Και ότι το καλύτερο δυνατό από τη στιγμή που εσείς είστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αναφέρομαι ειδικά για τους ποδοσφαιριστές, είναι περιουσιακό κομμάτι ο οργανισμός σας. Οπότε τον οργανισμό σας πρέπει να τον διατηρήσουμε σε όσο γίνεται καλύτερη κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές λοιπόν παίρνουν προγράμματα ατομικά τα οποία ελέγχονται μέσω GPS για τις εντάσεις που πρέπει να κάνουν, τις προπονήσεις που πρέπει να βγάλουν και τα μέτρα. Βρισκόμαστε μέσω τηλεδιασκέψεων και κάνουμε προπονήσεις από εκεί, αυτές που τέλος πάντων μπορούμε να εκτελέσουμε για το στόχο που θέλουμε από το σπίτι. Ναι. Δημιουργούμε και κάποια προγράμματα, αν θέλετε, ψυχαγωγικά. Τι εννοείς, ψυχαγωγικά? Ψυχαγωγικά, τους βάζουμε κάποια quiz αθλητικού περιεχομένου να μπαίνουν σε μια διαδικασία τέλος πάντων σκέψης και προσπαθούμε να δημιουργούμε δραστηριότητες έτσι ώστε να αισθάνονται οι ποδοσφαιριστές ότι υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτούς, ότι είναι ενεργός για αυτούς και προσπαθούμε αυτή την ενέργεια να τη διατηρούμε καθημερινά. Πολύ δύσκολα πράγματα αυτά που έως εξαντλητικά σπατάλα, πιο πολύ όχι σωματική αλλά πνευματική ενέργεια για να το κάνεις αυτό. Κοιτάξτε, είτε είσαι σε φυσιολογικές συνθήκες, δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία κάθε μέρα να εξελίσσεις τον εαυτό σου καταρχήν, αλλά και τους ποδοσφαιριστές σου. Αλλά τις εξετάσεις τις δίνεις στο γήπεδο. Όταν δεν υπάρχουν εξετάσεις, μένεις με ταξιδαστήριο συνέχεια, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή Super League 2 και Football League και οι υπόλοιπες, αλλά για τις υπόλοιπες, ας πούμε, εντάξει, αεραστεχνικές κατηγορίες είναι, δεν έχουν δώσει δεν έχουν δώσει ακόμα τις εξετάσεις, έτσι. Είναι συνέχεια στην αναμονή. Αυτό που λες είναι αλήθεια και γι' αυτό σου ανέφερα πριν και το αίσθημα που αποκομίζουμε μερικές φορές. Αλλά όταν έχεις ένα πρόβλημα, πάντα προσπαθείς να βρεις μια λύση στο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορείς να αυτό το πρόβλημα να μην ψάξεις να βρεις τη λύση του και να το αφήσεις να γιγαντωθεί. Οπότε καθημερινά προσπαθούμε να βρούμε κάποια κίνητρα ώστε να διατηρήσουμε αυτά τα παιδιά στην καλύτερη δυνατή φόρμα τους και αθλητική και ψυχική. Ποιες είναι οι αντιδράσεις μέχρι τώρα που έχεις πει? Εμείς είμαστε περισσότερο ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί βλέπουμε πράγματα περισσότερα από ό,τι περιμέναμε. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ποσοστό της συγκέντρωσης ή της διάθεσης, ας το πούμε, των παιδιών είναι λογικό να έχει κλονιστεί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Γιατί λογικό. Και αυτά. Και αυτοί στο κεφάλι τους θα βάζουν διάφορα πράγματα, όπως βάζει όλος ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μία έτσι, ατμόσφαιρα γενικώς και μία διάθεση η οποία δεν θυμίζει την κατάσταση που ζούμε. Και αυτό τουλάχιστον προς στιγμής, γιατί εντάξει, είναι ακόμα σύντομο το διάστημα, μιλάμε για 2,5 εβδομάδες που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα. Έχει έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής να σου πει ότι coach, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ σε αυτό το διάστημα, δεν εντάξει, γίνεται. Είναι ανθρώπινο κάποιες στιγμές να υπάρχει μια αντίδραση του τύπου πότε θα αρχίσουμε coach, ξέρω εγώ, πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση ακόμα. Αλλά αυτές είναι ανθρώπινες στιγμές και στιγμιές, γιατί όπως είπαμε πριν, πάντα πρέπει να αντιλαμβάνεσαι τα δεδομένα που έχεις και να ξέρεις ότι τι μπορώ να κάνω. Γιατί δεν είναι ότι μπορούσα να κάνω κάτι και δεν το κάνω, mm-hmm. ή μπορούσε να γίνει κάτι και δεν γίνεται. Ναι. Οπότε βάσει των δεδομένων προσπαθούμε να δημιουργούμε, όπως είπαμε, όλες αυτές τις καταστάσεις πριν. Σας είπα, δεν είναι εύκολο. Θέλει προσπάθεια, θέλει υπομονή και δόξα τω Θεώ και μη χειρότερα να λέμε. Δεν ξέρω, υπάρχει μεγαλύτερη επιείκεια από τη δική σου πλευρά, Γιάννη, και από την πλευρά της διοίκησης ενδεχομένως για οποιοδήποτε θέμα υπό αυτές τις συνθήκες? Επιείκεια όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή, του αγωνιστικού τμήματος, ας πούμε, ναι. Ακόμα και κάποιας, όπως είπες πριν από λίγο, μας περιέγραψε τη μία εκρήξεως που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα δικαιολογούνται. Όχι. Αυτές οι εκρήξεις είναι σε επίπεδο, ξέρεις, όχι τόσο σοβαρό. Είναι εκρήξεις σε επίπεδο
χαριτολογώντας. Α, μέχρι πάρα, εκεί. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Σας είπα πριν ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εμείς προσπαθούμε ακόμα και αυτές τις μέρες, από τη στιγμή που μιλάμε για επαγγελματίες και για επαγγελματικό σωματείο, να δημιουργούμε με αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, με τις ατομικές προπονήσεις, με ό,τι δεδομένα μας δίνονται, πάλι προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα κλίμα και ένα περιβάλλον επαγγελματικό, για να δώσουμε και στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν σταματάει η δουλειά η δικιά μας. Ναι. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το πρόβλημα. Τουλάχιστον όσον αφορά τη δουλειά μας. Γιατί σας εξήγησα τους λόγους που πριν. Είναι πολύ σημαντικό για τον ποδοσφαιριστή και για τον αθλητή να μην χάσει πράγματα από το σημαντικό το εργαλείο του, που είναι ο οργανισμός του. Οπότε προσπαθούμε, ναι μεν δεν μπορούμε να κάνουμε τον ίδιο αριθμό προπονήσεων που κάναμε, δεν υπάρχουν οι ίδιες οι συνθήκες να δουλέψουμε, το γήπεδό μας, τα υλικά μας, γιατί πλέον μπαίνουμε όπως είπαμε σε ατομικές προπονήσεις, αλλά βάσει σε αυτά τα δεδομένα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όσο γίνεται ένα κλίμα και όσο γίνεται συνθήκες επαγγελματικού επίπεδου. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι προσπαθούμε να ελέγχουμε τα παιδιά μέσω τηλεδιασκέψεων, ελέγχουμε τα παιδιά μέσω GPS, τους δίδουμε παρουσιάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων των δεδομένων τους, των προπονήσεων που κάνουν, ποια όρια πρέπει να πιάσουν, σε ποια όρια είμαστε ευχαριστημένοι, ποια πρέπει να βελτιώσουν, έτσι ώστε να αισθάνονται και αυτοί ότι είναι ενεργοί. Ναι, αυτό είναι το... η καύσιμη ύλη για τη συνέχεια. Πόσο μπορεί να κρατήσει, για πες ότι δεν συνεχίζει, δηλαδή έχουμε και άλλη παράταση και άλλη πορεία προς το άγνωστο. Πάμε έτσι. Πόσο θα κρατήσει. Παιδιά, είναι, πολύ, είναι, δηλαδή, είναι ήδη πολύ δύσκολο. Είναι ήδη πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι στα όρια του. Είναι στα όρια του. Δεν μπορεί ο αθλητής να κάτσει κι άλλο. Είναι τώρα... Είναι στα όρια του. 8 μήνες, ας πούμε. Είναι περίπου. 9 μήνες. 12 Μαρτίου, ναι, περίπου. Με 12 Δεκέμβρη. 9 μήνες πες. Βεβαίως. Είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λες ότι... Αν τα πράγματα δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πώς θα είναι σε μια, δυο, τρεις εβδομάδες και τα λοιπά, αν αυτό συνεχίσει και για λόγους υγείας πρέπει να κατεβούν τα ρόλα του πρωταθλήματος. Τι γίνεται, δηλαδή να πάει και ένα μήνα ακόμα παραπάνω και δύο, δεν ξέρω πόσο. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μπει σε αυτή τη σκέψη καθόλου. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Ναι. Τι θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν τα πάντα έτσι ώστε αυτός ο θεσμός να μην αλλοιωθεί. Γιατί εδώ θα μιλάμε για αλλοίωση μετά. Αλλοίωση του προϊόντος όσον αφορά το ποδόσφαιρο, αλλοίωση του αθλητή. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να κάτσει ένας αθλητής ένα χρόνο έξω, ένας ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ δύσκολο όσον αφορά το επάγγελμά του. Να ξαναβρεθεί στην κατάσταση. Χάθηκε, αυτός ο χρόνος είναι χαμένος, δεν επανέρχεται. Αλλά μιλάμε για τον αθλητισμό γενικά σαν θεσμό, σαν κοινωνικό φαινόμενο. Θέλω να πιστεύω ότι θα όλοι οι ειδικοί θα πέσουν πάνω στο πρόβλημα, όπως η οικονομία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και ο επιχειρηματικός κόσμος και βρίσκονται λύσεις, ότι και για τον αθλητισμό θα βρεθεί κάποια λύση. Ότι θα βρεθεί κάποια λύση, αυτή είναι η επιθυμία και η ευχή όλων μας. Φυσικά η λύση πρώτα πρέπει να βρεθεί για την πηγή του προβλήματος, έτσι, γι' αυτό ευελπιστούμε όλοι. Για τον ίδιο τον ιό. Όχι εις βάρος μας υγείας, εννοείται. Ναι, έτσι, δεν το συζητάμε. Ό,τι λέμε δεν το λέμε για το εις βάρος υγείας. Το λέμε πάντα για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτή τη στιγμή το δικό μας προϊόν που λέμε, όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Με την προϋπόθεση, ναι. Γι' αυτό και σας ανέφερα πριν ότι για τα ερωτηματικά που υπάρχουν. Γιατί, να σας πω κάτι, αν βγαίνανε άνθρωποι και μας λένε παιδιά, γι' αυτό και λόγω δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα ξεκάθαρα. Δεν είμαστε εμείς μονοδιάστατοι. Δηλαδή δεν θα δούμε παράλογα τα πράγματα. Απλά κάποια ερωτηματικά. Εξέφρασα προηγουμένως, τα οποία κατά την προσωπική μου άποψη έχουν μια λογική, αυτά που είπα πριν. Αν υπάρχει κάτι παράλογο σε αυτό και μας το ενημερώσουν ότι παιδιά αυτό είναι παράλογο για αυτό και αυτό το λόγο, δεν θα το συζητούσαμε τώρα. Απλά επειδή ο δρόμος τον έδειξε η Super League 1. Τον ίδιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς όσον αφορά τη δική μας κατηγορία. Δεν είναι κάποιος διαφορετικός. Γι' αυτό το λόγο μας βλέπετε και υπάρχει αυτή η αντίδραση. Μάλιστα. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε μερικά λεπτά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον προπονητή του Εργοτέλη, τον Γιάννη Νταουσιάνη.
Τώρα οι Δευτέρες αποκτούν το δικό τους αθλητικό παλμό. Sports View, η νέα διαδικτυακή εκπομπή του Crete Today. Από τις 10 μέχρι και τις 12 το βράδυ, ο Μινάς Αλμπαντάκης και ο Γιώργος Χατζάκης αναλύουν με τη δική τους ματιά τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Το τρίτο ημίχρονο των αγώνων με βίντεο, παραλυπόμενα και σχολιασμό από εκλεκτούς καλεσμένους. Sports View, η ξεχωριστή ματιά στα αθλητικά γεγονότα. Κάθε Δευτέρα ζωντανά, 10 με 12 το βράδυ, στο CreteToday.com με τους Μινά Αλμπαντάκη και Γιώργο Χατζάκη. Επιστρέψαμε. Ο Γιάννης Ταουσιάνης, ο προπονητής του Εργοτέλη, είναι καλεσμένος μας στο στούντιο του Crete Today. Μιλάμε για τον Εργοτέλη, μας δίνει μια διάσταση της εικόνας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα της Super League 2 και της Football League των κατηγοριών αυτών. Ένα αδιέξοδο που βεβαίως από τη μία είναι κατανοητό εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει, γιατί τα πάντα αυτή την ώρα επισκιάζονται από το βάρος της πανδημίας. Το θέμα είναι, όπως μας μεταφέρει ο προπονητής του Εργοτέλη, να εξαντληθούν κάθε προσπάθεια ώστε το πρωτάθλημα αυτό να μπορέσει να ξεκινήσει, για να μπορέσει, γιατί το ένα βελάκι φέρνει το άλλο, ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων να επιβιώσει. Βεβαίως σήμερα πρέπει να πούμε ότι είναι μια ημέρα πένθους για το ποδόσφαιρο και μιλάμε για την απώλεια του Diego Armando Maradona. Η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει, απειλούσε εδώ και αρκετό καιρό ότι θα το παρατήσει και ο Diego Armando Maradona δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αυτό είναι βέβαιο. Κατά ορισμένους ο μεγαλύτερος, βέβαια προσμετρούν και άλλα στοιχεία που δεν έχουν να κάνουν με την αγωνιστική του αξία. Και θα ήθελα και, νομίζω Γιάννη είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αλίμοντο να μην ζητήσουμε το σχόλιο σου για την απώλεια αυτή. Πραγματικά μια μέρα πένθους για το ποδόσφαιρο. Σίγουρα το νέο προκαλεί θλίψη όταν κάθε άνθρωπος, τόσο γνωστός άνθρωπος με τον οποίο μεγάλωσαν εκατομμύρια κόσμος, τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτόν τον άνθρωπο και πόσο κόσμο μάζεψε στα γήπεδα. Σαφώς ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αλέγκρος πάντα στη ζωή του, δυστυχώς δεν άντεξε και τουλάχιστον στο τρίτο στάδιο της ζωής του να ευχαριστηθεί το ποδόσφαιρο όσο το ευχαριστήθηκε στα πρώτα του χρόνια. Γιατί αλήθεια είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος. Στεναχωριόμαστε, υπάρχει θλίψη, σαφώς υπάρχει θλίψη όταν έχεις το άκουσμα. Ναι. Γιατί όπως είπα πριν, σου έρχονται πολλές μνήμες στο μυαλό. Μεγαλώσαμε μαζί. Πολλές μνήμες στο Μουντιάλ τότε του Μεξικού, ειδικά που το είμαστε σε μια ηλικία κολλημένη και περιμέναμε, δεν σου κρύβονται, πότε θα παίξει η Αργεντινή για να δούμε το συγκεκριμένο παίχτη. Και Νάπολη μετά. Και... Ακριβώς, ακριβώς. Τιμή στη μνήμη του. Θεός να τον αναπαύει. Επανερχόμαστε. Είναι πραγματικά μια, νομίζω, για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους του κόσμου. Μαραντόνα, ίσως. Απόλυα μεγάλη. Τεράστια απόλυα. Απόλυα μεγάλη. Σημείο αναφοράς. Ένα από τα σημεία αναφοράς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ερχόμαστε και πάλι αναγκαστικά στη κουβέντα μας. Θυμάμαι, Γιάννη, πέρυσι σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει, μου είχες μιλήσει για το ταλέντο και τα περιθώρια εξέλιξης των ποδοσφαιριστών που βρίσκονταν στο Εργοτέλη, που είναι στο ρόστερ της ομάδας, και ότι αυτό αποτελεί επιπλέον κίνητρο. Να μιλήσουμε ξανά γι' αυτό, να μου πεις έτσι πώς είναι τα πράγματα. Βεβαίως μας περιέγραψε τις συνθήκες που υπάρχουν, αλλά να μιλήσουμε και για αγωνιστικά. Να πάμε και στα ευχάριστα λίγο. Να πάμε και στα ευχάριστα. Να θυμηθούμε πώς είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Για τον Εργοτέλη, ο Εργοτέλης είναι γνωστό ποιο είναι το δόγμα του και η σφραγίδα του. Εδώ και 3 χρόνια, 4 οδεύουμε τώρα. Έχει να κάνει με το αγωνιστικό του στυλ, έχει να κάνει με την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δημιουργήσει αυτό το ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει διακρίσεις. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο και για τον προπονητή και για τον ποδοσφαιριστή αυτό που γίνεται στον Εργοτέλη. Γιατί δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στα στοιχεία που ανέφερα πριν
Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε όλα αυτά το διάστημα που αναφέρθηκα πριν, ο Ροδέτης πραγματικά έχει αποκομίσει εγκομιαστικά σχόλια και για τον τρόπο παιχνιδιού του, αλλά και επί της ουσίας έχει δείξει πραγματικά ότι υπήρξε εξέλιξη ποδοσφαιριστών, εάν φανταστούμε και αν υπολογίσουμε πόσοι, ειδικά επιθετικοί κιόλας ποδοσφαιριστές, σε αυτή το διάστημα έχουν φύγει από τον Ευρωδίκη και αγωνίζονται πλέον σε υψηλότερα πρωταθλήματα και στο εξωτερικό αλλά και εγχώρια. Οπότε υπάρχει ένα αισιόδοξο ότι υπάρχει υλικό. Βεβαίως. Αυτό επειδή δεν προλάβαμε, δυστυχώς δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία ακόμα να το δούμε στην πράξη, αλλά αυτό που είδαμε μέσα από τη δουλειά που έγινε αυτή στην τρίμηνη προετοιμασία και τα φιλικά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι και για καινούριο αριθμό παιδιών, τα οποία πιστεύουμε απόλυτα ότι θα ακολουθήσουν το δρόμο που ακολούθησε ο Ιατρούδης, γιατί αναφερόμαστε σε παιδιά στο πιο πρόσφατο παρελθόν και σε παιδιά που γαλουχήθηκαν και μεγάλωσαν στην ομάδα μας, έτσι, γιατί και άλλοι ποδοσφαιριστές φύγανε από εδώ, μπορεί να αδικήσω κάποιον, αλλά αναφέρομαι στον Ιατρούδη που όσον αφορά μια κατηγορία ποδοσφαιριστών που γαλουχήθηκαν εδώ στη δική μας την ομάδα. Ονομαστικά μπορούμε να αναφερθούμε? Όχι, θα ήθελα αυτό να γίνει μέσω της παρουσίας του στο γήπεδο. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Και επίσης η διατήρηση ενός αγωνιστικού στυλ που προτάσεις ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, θυμάμαι, έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, που θυμάμαι την αγωνία σου για αυτό το πράγμα, πώς θα το προσπαθείς και τα λοιπά, και αναγκαστικά τώρα πάει πίσω, αναγκαστικά τώρα αυτό το πράγμα, όταν δεν υπάρχει εξάσκηση, δεν υπάρχει πράκτης. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι δουλέψαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το τρίμηνο. Μας το δείξανε αυτό και έτσι, η περίοδο όλη αυτή των προπονήσεων, της καθημερινότητας και των φιλικών, ότι πραγματικά είχαμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την εξέλιξή μας σαν ομάδα. Ναι. Δυστυχώς το αίσθημα αυτό που αποκομίζουμε πλέον τώρα είναι αυτό που είπαμε πριν. Φανταστείτε να κοπιάζεις, να οργώνεις, να σπέρνεις και την ώρα που έρχεται το θέρρος να γίνεται η καταστροφή. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε πραγματικά σε τι ποσοστό θα γίνουν υλοποιήσιμα όλα αυτά που πιστεύουμε. Mm-hmm. Τα πράγματα πάντως που θέλεις να περάσεις, τα έχεις περάσει, έτσι. Θεωρούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό που είδαμε στη διάρκεια της προετοιμασίας, φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Τώρα μιλάμε και έχουμε πάντα υπάρχει μία, δεν έχει υπόσταση αυτό που λέμε, με την έννοια ότι δεν έχουμε κάτι, ούτε καν μία απογρόσα ένδειξη, κάποια φιλικά ας πούμε και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε ούτε καν τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής για να μιλήσουμε για στόχους. Αλλά εγώ θα σου κάνω αυτή την ερώτηση για μίνιμουμ και μάξιμουμ που πάντα προσδιορίζονται μέσα από μία διαδικασία αγωνιστικής συνέχειας για το φετινό έργο τέλη. Εμείς δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα με στόχο στο μυαλό μας ότι θέλουμε να δούμε έναν Εργοτέλη καλύτερο από τον περσινό. Αγωνιστικά. Πέρυσι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο ο Εργοτέλης. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Απλά στη διαδικασία της εξέλιξης θέλαμε να βάλουμε και κάποια άλλα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι μας, τα οποία θεωρούμε ότι θα μας ολοκληρώσουμε σαν ομάδα. Οπότε δουλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και θεωρούμε ότι τουλάχιστον αγωνιστικά θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο σύνολο από το περσινό. Το πού μπορεί να φτάσει αυτό το σύνολο δεν μπορώ να το γνωρίζω. Σαφώς προμηνύοντα, και λέω προμηνύοντα γιατί ξέρετε, δεν έχει ξεκινήσει και δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Βεβαίως, ναι. Ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, πάρα πολύ ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και υψηλότερο επίπεδο του περσινού. Και πέρυσι ήταν πολύ ρευστά τα πράγματα και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θυμόμαστε μέχρι τη στιγμή. Φέτος περιμέναμε και περιμένουμε, ευελπιστώ. Ακόμα υψηλότερο επίπεδο πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικές ομάδες με πολύ ισχυρά ρόστερ. Οπότε θεωρούμε το φετινό πρωτάθλημα και χωρίς αδύναμους κρίκους που υπήρχαν πέρυσι, όπως ήταν ο Απόλλωνας Καλαμαλιάς και η Κέρκυρα. Ναι. Οπότε είμαστε 100% σίγουροι ότι περιμένουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα όσον αφορά το επίπεδό του. Θεωρώ ότι με αυτό που ζήσαμε τώρα 3,5 μήνες στην προετοιμασία, ότι θα ήμασταν μια ομάδα άκρα ανταγωνιστική. Μάλιστα. Να κάνουμε, μένεις μαζί μας Γιάννη, θα κάνουμε ένα time out. Χρησιμοποιήσουμε ένα μπασχετικό όρο, ένα ημίχρονο, μάλλον ημίχρονο, έτσι, ένα ποδοσφαιρικό, και θα πάμε στην Κύπρο για να καλησπερίσουμε τον Γιάννη τον Πετράκη,
τον προπονητή του Απόλλωνα Λεμεσού. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά. Μεγάλη χαρά. Εδώ και δεν το γνώριζα, μόλις το ενημερώθηκα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Μεγάλη χαρά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Εγώ το ίδιο Γιάννη, εγώ το ίδιο, να είσαι καλά. Μεγάλος δάσκαλος. Ε? Μεγάλος δάσκαλος. Μεγάλος δάσκαλος. Μα γι' αυτό είναι νομίζω και κάτι περισσότερο. Έτσι, να, περισσότερο να, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή λειτουργός παρήσακτος, ως ένας κρίκος που δεν είναι καν συνδετικός. Θα πω μια κουβέντα πριν ξεκινήσει ο Γκος να μιλήσει. Ναι. Άστο, Γιάννη, άστο, άστο. Όχι, θα πω μια κουβέντα, γιατί ήρθε το τίμημα του χρόνου, όχι όσον αφορά την αναγνώρισή του, την προπονητική για το ποιος είναι, γιατί αυτή έτσι κι αλλιώς υπάρχει εδώ και χρόνια. Το τίμημα του χρόνου είναι ότι του δίνει ευκαιρία να αναβρεθεί σε μια ομάδα τώρα που διεκδικεί τίτλους σε κορυφαίο πρωτάθλημα, και αυτό ήταν κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι δουλεμένο. Και εδώ έρχεται και επιβεβαιώνεται η ρίση που λέει ότι ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει στη ζωή του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν θα ξεχάσω, εγώ δεν ξεχνάω ποτέ τι έχει κάνει για μένα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και σαν συμπλήρωμα αυτού, κύριε Γιάννη, κύριε Πετράκη, εδώ μου μεταφέρθηκε και με μήνυμα από τον Μάνο το Μαρκάκη, από τον συνάδελφο, ότι φέτος λέει θα πανηγυρίσουμε πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Μακάρι, το ευχόμαστε και το θέλουμε πάρα πολύ, και η ομάδα που είμαι και εγώ προσωπικά. Ξέρετε ότι τα λόγια είναι πολλά, η δουλειά και και το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο εύκολο. Εμείς θέλουμε από τη μεριά τη δικιά μας να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Πιστεύουμε πολύ στην ομάδα που είμαστε, πιστεύουμε πολύ στη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι καλές προϋποθέσεις και δίνουν προοπτική στο τέλος να καταφέρουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Πετράκη, με τον Γιάννη θέλω να, έτσι, είδα τον ενθουσιασμό μόλις σας αντίκρισε. Έχετε περάσει αρκετά. Έχω καιρό να τον δω. Έχετε περάσει χρόνια. Παλαιοί αγωνιστές εκεί στους πάγκους, βεβαίως εσείς παλαιότερος ως τεχνικός καθοδηγητής, ο Γιάννης ως βοηθός, σε ομάδες έτσι και σε δύσκολες συνθήκες. Καταρχήν με τον Γιάννη είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Ναι. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές, πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι εξαιρετικός καταρχήν σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικό παιδί το πρώτο. Πιστεύω ότι έχει ικανότητα πολύ σπουδαία και σαν προπονητής. Του δίνει ευκαιρία να δουλέψει σε ένα σωματείο που δίνει ευκαιρία, που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα έχει πάει περίφημα. Είμαι σίγουρος ότι αυτά που άκουσα προηγουμένως που τώρα αφορούν θα τα εξελίξει και πραγματικά θα τα κάνει ακόμα καλύτερα. Έχω πολύ σεβασμό και εκτίμηση και αγάπη για τον Γιάννη. Πώς είναι, πρώτα απ' όλα να ρωτήσουμε πώς είναι τα πράγματα στην Κύπρο από πλευράς υγειονομικής. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Πετράκη. Από πλευράς δεν σας άκουσα. Από υγειονομικής πλευράς, πώς είναι τα πράγματα στη Λεμεσού, στην Κύπρο. Τα αγωνιστικά τα αφήνουμε πλέον, να τα αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Εκεί πώς είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, εδώ γενικά η κατάσταση σε σχέση με την Ελλάδα είναι όχι καλύτερα, είναι πάρα πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερη. Ναι, πολύ, πολύ καλύτερη η κατάσταση είναι από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Εδώ είναι κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν επιβληθεί κάποια μέτρα επιπλέον, όπως είναι η Λεμεσό και η Πάφος. Ναι. Επειδή τα κρούσματα είναι περισσότερα, όπως είναι η κυκλοφορία σταματάει 8 η ώρα, είναι κλειστά, όπως και στην Ελλάδα όλα τα καταστήματα, ας πούμε, που τα εμπορικά καταστήματα και η εστίαση και τα καφέ όλα είναι κλειστά. Μόνο τα self-service, ας πούμε, τα πακέτα είναι ανοιχτά. Μέχρι 8 η κυκλοφορία, αυτό αφορά την Πάφο και τη Λεμεσό. Στις υπόλοιπες πόλεις η κυκλοφορία είναι με τις 11 η ώρα. Τα καφέ όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή στην εποχή που εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι. Η ζωή στην καθημερινότητα μπορώ να πω ότι είναι με προσοχή, είναι υποχρεωτικά να φοράμε μάσκες και τέτοια. Αλλά η κανονικότητα δεν έχει χαλάσει πάρα πολύ. Μέχρι 11 ώρα μπορούμε να είμαστε έξω. Υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί ακόμα πρέπει να είναι, ας πούμε, αν θες να πάνε να πιεις ένα καφέ ή αν θες να πάνε να φας. Είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα στη Λευκοσία και στις άλλες πόλεις, εκτός στη Μεσό και την Πάφο, που τα μέτρα είναι πιο αυστηρά λόγω του ότι έχουν και περισσότερα κρούσματα.
Και ο τρόπος προπόνησης τώρα επηρεάζει το δικό σας? Όχι, εμείς εδώ να ξέρετε ότι κρατούνται πάρα πολύ τα πρωτόκολλα, ναι, ό,τι αφορά τη συνέπεια στους ελέγχους. Στην καθημερινότητα σχεδόν μέρα παραμέρα γίνεται τεστ να δούμε αν υπάρχει κάτι. Υπάρχει πάρα πολύ φροντίδα ούτως ώστε να τηρούνται τα πρωτόκολλα, τα βιοτολογικά που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση, με μάχες, αποστάσεις, αριθμούς παιχτών. Η ομάδα προπονείται συνολικά, αλλά η καθημερινότητά μας είναι με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στο πρόβλημα. Μάλιστα, είναι πολύ γενικά, γενικά στην Κύπρο, γενικά. Το διαπίστωσα και από το καλοκαίρι που είχα έρθει εδώ, ότι υπήρχε μια διαφορά ό,τι αφορά την προσέγγιση. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν και πάρα πολλά κρούσματα αναλογικά. Είναι σημαντικό αυτό, coach. Είστε πάντως το πρόσωπο των ημερών στο νησί, με την πρόσφατη μετακίνησή σας από τον Ολυμπιακό στην ομάδα του Απόλλωνα. Η μετακίνησή σας στη Λεμεσό προκάλεσε αναταραχή, συζητήθηκε ευρύδατα και εδώ. Για μένα το θέμα αυτό έχει κλείσει, είναι παρελθόν, εύχομαι από την καρδιά τα καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Πέρασαμε εκεί 4,5 μήνες πάρα πολύ καλά. Όλο το μυαλό, όλη μου η ενέργεια, όλη μου η έννοια και όλη μου το φόκους είναι πλέον στην καινούργια μας ομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε αυτό το κλαμπ, ένα κλαμπ που είναι σε τόπο επίπεδο οργανωμένο. Και από τη μεριά τη δικιά μας θα κάνουμε τα μέγιστα ό,τι μπορεί να από το χέρι μας προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχει ο αγώνας. Και κάνατε και νικηφόρο ντεμπούτο πριν από μερικές ημέρες και πήρατε και μια σημαντική νίκη, 2-1, απέναντι στην ΑΕΚ, που φέρνει την ομάδα του Απόλλωνα στην κορυφή της κατάταξης, στην πρώτη θέση του πίνακα, του σχετικού πίνακα, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε να είμαστε σε αυτή τη θέση στο τέλος του πρωταθλήματος. Χρειάζεται μια συνεχή για μένα και καθημερινή προσπάθεια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά, στην εξέλιξη, στη βελτίωση. Πρέπει να κερδίσουμε κάθε μέρα στόχους που θα μας κάνουν καλύτερους. Να χτίσουμε, να ενισχύουμε τα σκαλοπάτια που θέλουμε να ανέβουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και όταν τηρείται αυτή η διαδικασία, επειδή η ομάδα εκτός της προϋποθέσεις που έχει ό,τι αφορά την οργάνωση σαν ομάδα, έχει πέντε προπονητήρια, όλο εξοπλισμοί, όλα τα πάντα, οργάνωση έμψιλο δυναμικό είναι σε ψηλό level, έχουμε πολύ ποιότητα και πολύ ικανότητα σαν ομάδα. Αυτό που μένει είναι να εξελίξουμε μέσα από τη δουλειά μας και το κάθε παίχτη ξεχωριστά, αλλά και ολόκληρη την ομάδα. Και αν αυτό το κάνουμε καλά, πιστεύω ότι στο τέλος έχουμε τις προϋποθέσεις για να πάμε στην επιτυχία. Αυτό είναι και το μέλημά μας, θα κάνουμε τα μέγιστα. Άκουγα τις δηλώσεις σας πριν από μερικές ημέρες στο πλαίσιο της παρουσίασης που σας έγινε από τη διοίκηση του Απόλλωνα στην καθιερωμένη press conference, στην οποία αναπτύξατε τις θέσεις σας, ακούσαμε και την διοίκηση, τον πρόεδρο του σωματείου. Επαναλάβατε για μία ακόμα φορά το αγαπημένο σας δόγμα, εντός και εκτός γηπέδων, ότι όλα γίνονται όταν κερδίζεις βήματα καθημερινά, όταν γίνεσαι μέρα με τη μέρα καλύτερος, όταν βάζεις στόχους κάθε μέρα. Σας την είχα ξανακάνει αυτή την ερώτηση πριν από αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Σας την ξανακάνω και τώρα. Δεν έχετε κουραστεί ή να απευθύνεστε ισόταμοι ακουόντων σε ένα χώρο που όλοι ψάχνουν το γρήγορο αποτέλεσμα και που η σταδιακή βελτίωση, ακόμα κι αν είναι συνεχής, μπαίνει δεύτερη ή τρίτη καμιά φορά στο κάδρο? Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι έχω τρομερή αγάπη για αυτό που κάνω, σαν άνθρωπος. Αγαπώ τη δουλειά μου, για να δουλέψω μαζί, ξέρω πόσο αγαπώ υπερβολικά αυτό που κάνω. Εάν μου φύγει αυτή η ενέργεια που έχω αυτή τη στιγμή, θα σταματήσω να κάνω. Πώς, δεν σ' άκουσα? Αν μου φύγει αυτή η ενέργεια, ναι, που αισθάνομαι ότι καταθέτω, για να δεν έχει αλλάξει από όταν ήμουν η ενέργειά μου και η διάθεσή μου για να κάνω άλλο πράγματα. Στο παραμικρό, αισθάνομαι ότι αυτό που αγαπώ θέλω να το κάνω όσο μπορώ καλύτερα. Έχω πολύ όρεξη για αυτό που αγαπώ για να το κάνω καλά όσο μπορώ καλύτερα. Και αυτό είναι και ο οδηγός μου. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Το αγαπάω, το απολαμβάνω, με εξητάρει, να το πω, με παρακινεί στην καθημερινότητα. Αυτό είναι που έχω αγαπήσει την οικογένειά μου. Αυτό που αγαπάς θεωρώ ότι
πρέπει να φροντίσει να το επενδύσει όσο γίνεται καλύτερα. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι χαρακτηριστικό και αργότερα θα κάνω την ίδια ερώτηση και στον κύριο Πετράκη για σένα βεβαίως. Από αυτή το σημαντικό χρονικό διάστημα συνύπαρξη στους πάγκους. Από τον Γιάννη τον Πετράκη και μετά θα ρωτήσω τον Γιάννη τον Πετράκη για τον Γιάννη τον Ταουσιάννη. Α, για το δεν άκουσα, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Από αυτό το διάστημα της συνύπαρξης, 2,5 κοντά τρία χρόνια. Καταρχήν να επιβεβαιώσω αυτό που είπε τώρα ο coach. Είναι έφηβος πάνω σε αυτό. Αιώνιος. Το που σημαίνει ότι το αιώνιος έφηβος είναι για πάντα. Οπότε δεν σταματάει. Ένα το κρατουμένο. Άμα μου πει αυτό, θα σταματήσω να κάνω την δουλειά. Μα δεν θα υπάρχει μετά. Όταν ήμουν 2 χρονών σαν ποδοσφαιριστής, θα σταματήσω να προπονηθώ γιατί τότε θεώρησα ότι ήταν το καλύτερο για μένα. Γιατί αυτό που έκανα πλέον δεν το απολάμβανα. Σαν ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να δείξω στην κατηγορία που ήμουν. Επειδή αυτή την απόφαση μου και σταμάτησα. Το ίδιο θα κάνω άρεστα που κάποια στιγμή ότι μου φύγει αυτή η διάθεση, η ενέργεια και η αγάπη που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή για αυτό που αγαπάω. Δώσε μου ένα παράδειγμα, Γιάννη, για πες μου. Όσον αφορά για την ενέργεια, πραγματικά η ενέργεια ήταν, μέχρι και εγώ τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και του είχα πει ότι θαύμαζα το γεγονός όταν ήμασταν στο UEFA Pro, πώς είχε όλη αυτή τη διάθεση, την ενέργεια, γιατί εγώ ήμουν πολύ νέος στο ξεκίνημά μου, ναι. Ενώ ο coach είχε κάνει μια διαδρομή και η δίψα του ήταν πιο μεγάλη από τους νέους. Λοιπόν, αυτό γινόταν και στην προπόνηση. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι, όπως είπα πριν, δάσκαλος, εγώ με τον coach μαζί πήρα πολλά πράγματα όσον αφορά το πώς έχει φιλοσοφήσει γενικώς τη ζωή και όχι μόνο πάνω στη δουλειά μας, αλλά γενικότερα την καθημερινότητα. Γι' αυτό είπα ότι δεν ξεχνάω, γιατί έχω πάρει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που ανέφερες εσύ πριν ήταν μέσα στα δόγματά του. Έχει αριθμίσει. Θυμάσαι, έχω αριθμίσει και εγώ τώρα, καθημερινά, τα δικά μου. Αρχές τις οποίες θέλει να ακολουθεί κάθε μέρα και πραγματικά είναι πράγματα που είδα και εγώ σε πράξη μετά, τα οποία σε βελτιώνουν και σε εξελίσσουν. Αυτό που έλεγες πριν όσον αφορά το πώς θα εξελισσόμαστε κάθε μέρα είναι ένα παράδειγμα, το οποίο ήταν ένα από τα δόγματα, τα 10, τα 15, τα 20 που καθημερινά έβλεπα στην πράξη. 18, τα 18. 18. Λοιπόν, γενικά δάσκαλος που, με μια κουβέντα όπως είπα πριν. Κύριε Πετράκη, για τον Γιάννη τον Ταουσιάννη, κάτι που θυμάστε έντονα σε αυτό το χρονικό διάστημα συνύπαρξης των 2,5 ετών. Ένας άνθρωπος με πολλή ενέργεια και διάθεση και με πολύ μεγάλη ικανότητα να κάνει πράγματα στο γήπο μέσα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, νομίζω ότι ήταν αντιλαμβάνοντα γρήγορα την πληροφορία και είχε ικανότητα και να ειδοποιεί την πληροφορία που έπαιρνε, ας πούμε, αλλά και να την εμπλουτίζει. Είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα και καλά αυτό που κάνει, αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό ήταν για μένα το πιο όχι ότι είναι καλό παιδί και είναι έντιμος και ειλικρινής και ξεκάθαρος. Δηλαδή, ναι. Ένας άνθρωπος που είναι καθαρός άνθρωπος, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ένας άνθρωπος που έχει πολύ, πολύ ψηλή αντιληπτική ικανότητα. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι αυτά που είναι και τα πιο να πω. Πράγματα που το χαρακτηρίζουν σαν άνθρωπο, σαν προπονητή. Και κάποια άλλα που πήραμε, είπαμε, από τον κύριο. Ναι, κάποια άλλα που Υπάρχουν, μπορώ να λέω, αρχιτείο, όχι. Για μένα. Αλλά είπαμε να συνοψίζουμε τα πιο... Σωστά. Εγώ ήθελα να δώσω έμφαση, coach, ήθελα να δώσω έμφαση ότι πραγματικά όσο μεγαλώνεις και έχεις τη διάθεση να εξελιχθείς και να ακούς, μαθαίνεις πράγματα. Αυτό ήθελα να πω. Ξέρεις εσύ. Ένα από αυτά που πρέπει να ξέρεις εσύ. Στο κάδρο εκεί με τα 18 και αυτό ότι είναι σημαντικό να έχεις την ικανότητα να ακούς και να είσαι υπομονή να ακούς για να μπορείς μετά να επεξεργάσεις και να μαθαίνεις και να παίρνεις πληροφορίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, αλλά περισσότερο το συγγραφέα μάλλον αυτών των πονημάτων, των 18, το νούμερο 1 στην ιεραρχία, στην ταξινόμηση, το 1 ποιο ήτανε? Το νούμερο 1 που είχα γράψει ήταν ότι απαγορεύεται να χάνω τον έλεγχο των συναισθημάτων μου για οποιοδήποτε λόγο. Για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μου, επειδή όταν είμαστε μικρότεροι επηρεάζομαστε από το συνέστημα της στιγμής για κάτι που στέλνει είτε θετικό ή αρνητικό, με αποτέλεσμα πρέπει να αποφάσει βάση το συνέστημα. Αυτό εμένα με οδήγησε σε λάθη, τα οποία θεώρησα ότι έχω υποχρέωση στον εαυτό μου να τα βελτιώσω. Και μέσα από αυτό έγραφα οτιδήποτε με αφορούσε, που θεωρούσα ότι δεν το έκανα καλά, πρέπει να το κάνω καλά.
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έφτιαξα κάθε μέρα πράγματα, είχε τικάζει τελείως, τα οποία υπηρετούσα κάθε μέρα για να τα κατοχυρώσω μετά σαν συνήθεια στην καθημερινότητά μου. Το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Πρώτο και σπουδαιότερο δηλαδή, coach. Όχι, ήταν το πρώτο που κατάγραψα για μένα. Απλώς το βάλατε. Ναι. Ναι. Και το πιο σημαντικό από εκεί πέρα, από τα 18 πολλά. Είναι πολλά. Θεωρώ ότι όλα είναι σημαντικά και ότι όλα έχουν τη σπουδαιότητά τους. Ακόμα ξεκινήσω το κατάλογο αυτό στην καθημερινή, στην εβδομάδα μέσα, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να μας βγάλει λίγο πάλι έξω από αυτό που θέλουμε. Ακόμα τα ξεκινήσω. Θεωρώ ότι όλα είναι εξίσου σημαντικά. Μάλιστα. Λίγο πριν δούμε, θα περάσουμε να δούμε για κάποια στιγμιότυπα της πρώτης σας νίκης στο πρωτάθλημα, το διπλό που κάνατε, ένα πολύ σημαντικό που σας διατήρησε στην κορυφή της κατάταξης με ένα παιχνίδι λιγότερο. Και πριν αποχαιρετήσουμε τον Γιάννη τον Ταουσιάννη, τον παλιό σας συνεργάτη, να σας αφήσω λίγο χρόνο. Γιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε είδα, έχω καιρό να σε δω, σε παρακολουθώ, χαίρομαι με όλες αυτές τις διακρίσεις και μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα στο νέο σταθμό, το επόμενο σκαλοπάτι. Και το μενού, το μουσικό. Μπορεί να μην έχει τόσο πολύ χρόνο τώρα, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές, ειδικά τις πρώτες μέρες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι βρίσκεις και χρόνο να ακούσεις και μια κοντιλιά. Και κάνω όλη τη στροφή. Επίσης, και εδώ και αυτό να τα αναφέρω, νομίζω είναι χρήσιμο να τα πούμε, ότι ο Γιάννης ο Ταουσιάννης, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένας λιράρης εκπληκτικός. Top. Να πω ακόμη πιο πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, ένας κριτικολάτρης, ο οποίος του αρέσουν και τα ακούσματα του νησιού, τα πάντα, η κλασική παράδοση, ο παραδοσιακός πολιτισμός. Όλα τα είπαμε, όλα. Και μακάρι να γίνει αυτό σύντομα, να βρεθούν όλοι σε ένα μετόχι. Παρέα. Να ακούσουμε και τις κοντιλιές του Γιάννη Γιολωνών. Και εγώ ρευτής καλός. Βεβαίως. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα για την κουβέντα. Χάρηκα που μου δώσετε τη δυνατότητα να δω και τον coach που είχα το δω καιρό. Πάντα και με υγεία, καλό κουράγιο. Εύχομαι σε καλύτερες μέρες για όλο τον κόσμο. Καλό κουράγιο, εύχομαι και καλή δύναμη. Καλή από μένα και για τον Γιάννη και για τον Εργοτέλη. Είναι ένα σωματείο που έπαιξε αρκετά χρόνια μπάλα. Μου βοήθησε πάρα πολύ στα διαδρομία μου και σαν παίκτη και σαν προπονητή. Και εύχομαι από την καρδιά μου και για τον Γιάννη και για το σωματείο τα καλύτερα. Πάμε λοιπόν στα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ΑΕΚ Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας Λεμεσού που κέρδισε 2-1 νικηφόρο ντεμπούτο με το δεξί στο νέο ποδοσφαιρικό σταθμό του Γιάννη Πετράκη. Σε λίγο και πάλι μαζί. Τον Μακρύ. Σέντρα τον Μάρκοβιτς, η κεφαλιά δίπλα από τα δοκάρια. Αυτή ήταν πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ο Σπόλιαριτς όμως κέρδισε. Ναράνχο έπεσε κάτω. Στον Σπόλιαριτς η μπάλα σπάει πλάγια για τον Μακρύ. Το σούτ του Μακρύ άστοχο. Την κοινή. Πέρασμα για τον Γιαννιώτα. Η σέντρα. Διαμαρτύρονται για χέρι, για πέναλτι. Ο Σωτηρίου δείχνει κόρνερ. Νομίζω η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Τάντι. Ξανά η φάση. Βλέπετε η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Τάντι που δεν είναι κολλημένο στο σώμα. Θεωρώ ότι υπήρχε παράβαση. Βρίσκει πιο εύκολο τρόπο με μια πολύ καλή πάσα του Σάλαϊ στη δεξί πλευρά. Θα δούμε τώρα τον μετά εδώ από τα αριστερά. Καλή κίνηση τον σουτ μέσα. Δοκάρι και μέσα. Στο 29, σπουδαίο γκολ για τον Απόλλωνα με τον Πίτα, ο οποίος έκανε κίνηση, συνέκλεινε προς τα μέσα. Δυνατό σιρτό σουτ στη γωνία του Τέουκενς, στο δοκάρι και μέσα. Στο 29 ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ. Με την δεύτερη μόλις τελική του προσπάθεια, αλλά ήταν πολύ καλό το σουτ από τον Πίτα, ο οποίος καταφέρει να ανοίξει το σκορ και να φτάσει στα δύο γκολ αφού είχε σκοράρει το μοναδικό του γκολ στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Το έκανε στο Παπαδόπουλος, το κάνει σήμερα και στην αρένα. Ξανά από την μεγάλη παλιά που έφυγε, πάνω που πήγαινε να πότε Απόλλωνας πλαγιοκοπή, παίζει πολύ απ' τα άκρα. Εδώ το σουτ του Πίτα
στην γωνία που ήλεγχε ο Τέουκενς. Με δύναμη το σούτ στο δοκάρι για στα δίχτυα του. 0-1. Και από άλλη κάμερα το γκολ του Πίτα. Τώρα ο Τάντι για τον Χέιτλι. Βγαίνει πρώτος ο Αγκύρε. Η σέντρα του Αγκύρε πέρασε. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Νικολάντη Κινή. Ήταν μόνος. Μάρκοβιτς όντως με πολύ δύναμη. Αλλά και πολύ ψηλά. Και αυτή ήταν η τελευταία φάση στο πρώτο μέρος. Φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Ναράγχο απευθείας. Καλή εκτέλεση. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Δημητρίου, ο οποίος φάνηκε να ελέγχει πάντως την πορεία της. Τρουγιόλς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που δεν έχει χάσει λεπτό έως τώρα. Η πάσα είναι καλή από τον Τρισκόφσκι. Ακοράτη, σέντρα 1-1. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ στο 51, αλλά τον γκολ δεν θα μετρήσει. Γιατί συλλαμβάνεται σε θέση ο Σάρερ, ο Ναράγχο. Φαίνεται να είναι πιο μπροστά από την μπάλα ο Ναράγχο. Ακοράν για τον Τρισκόφσκι. Σηκώνει την μπάλα για τον Ναράγχο. Βγαίνει ο Δημητρίου. Μαζεύει. Ρίχνει την μπάλα εκτός. Η Τισάεκ διαμαρτυρήθηκε ότι βγήκε εκτός. Για να δούμε. Όχι, δεν έχει βγει. Αγκύρε εκτελεί απευθείας. Είχε μια επαφή με την μπάλα ο Γιούστη, αλλά δεν ευνηδιάστηκε ο Τέουκενς. Τώρα ο Νάντο Γκαρθία. Ανεβαίνουν από αριστερά. Είδε την κίνηση του Ακοράν. Του πέρασε την μπάλα. Ο Ακοράν ψάχνει χώρο για το σούτ. Ελευθερώθηκε. 1-1. Υπέροχο τελείωμα από τον Ακοράν Ρέγες το 66. Στα 37 του αποδεικνύει πόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής είναι. Τα είπαμε πολλές φορές και ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Υπέροχη ενέργεια. Φοβερό τελείωμα από τον Ακοράν. Βρήκε τον χώρο που έψαχνε στην γωνία της εστίας του Δημητρίου. 1-1 με το πρώτο εφετινό γκολ του Ακοράν Ρέγες, ο οποίος είχε εναγωνιστεί από τις 17 Οκτωβρίου. Με συγχωρήστε να βλέπουμε τον γκολ εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία ελευθερώθηκε ο Ακοράν. Την ώρα που ερχόταν το μαρκάρισμα, πρόλαβε, τέλειωσε την φάση ιδανικά. Είναι γρήγορος όμως η μπάσα του, κόπηκε από τον Κυριάκου. Ο Κυριάκου για τον Γιαννιώτα. Θα τελειώσει την φάση. Το σούτ πάνω από τα δοκάρια. Ο Σπυρόφσκι είναι αυτός που θα εκτελέσει. Πάνω από τα δοκάρια πέρασε. Ο Δημητρίου όμως μάζεψε. Πέρασε ο Μαγιάρος. Κάνει και πάλι διαγώνια παλιά αυτήν την φορά για τον Γιαννιώτα. Κάνει κίνηση ο Παναγιώτου. Παίρνει μπάλα. Βγαίνει ο Τρουγιόλς να τον πιέσει το γύρισμα. Από κοντά 2-1. Υποδειγματική αντεπίθεση από τον Απόλλωνα. Ο Νικολάντη Κινή στο 73. Ξαναδίνει προβάδισμα στην ομάδα της Λεμεσού. Επιτυχημένο λοιπόν ντεμπούτο. Η πρώτη παρακολουθήσαμε στιγμιότυπα από την πρώτη σας παρουσία στον πάγκο της ομάδας του Απόλλωνα. Ενίκη 2-1 επί της ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που διατήρησε την ομάδα στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Πείτε μας, κύριε Πετράκη, πώς είναι το επίπεδο, έχετε πλέον γνώμη, του Κυπριακού Πρωταθλήματος, αν και βλέπουμε ότι στην ειδική βαθμολογία της UEFA, στο σχετικό πίνακα που καταρτίζεται εδώ και μερικά χρόνια, η Κύπρος έχει και πιο ψηλό πιο ψηλή βαθμολογία, ναι, στην κατάταξη. Η εικόνα που είχα πριν έρθω στην Κύπρο, που συμβαδίζει με την εικόνα που υπάρχει γενικά στην Ελλάδα, ήταν ότι το πρωτάθλημα εδώ είναι υποδιέστερο από ό,τι είναι στην Ελλάδα και ότι δεν είναι υψηλό επίπεδο. Ενώ κατά τη γνώμη μου συμβαίνει το αντίθετο, ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, έχει πολύ καλή προπονητική προσέγγιση η ομάδα. Εδώ παίζεται ποδόσφαιρο περισσότερο ανοιχτό, περισσότερο επιθετικό. Μπαίνουν περισσότεροι προβληματισμοί από τους συναδέλφους προπονητές εδώ των ομάδων που υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές. Το πρωτάθλημα είναι αμφίροπο με την έννοια ότι οι ψαλίδες που υπάρχουν στην Ελλάδα ανάμεσα στις θεωρητικά μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, ξέρω εγώ, ΠΑΟ που υπάρχουν, σχέση με τις μικρές εδώ, η ψαλίδα αυτή είναι πολύ πιο μικρή.
Μπορεί να προκύψει οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε αγώνα, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Αυτό δίνει έτσι μια συναρπαστικότητα στο πρωτάθλημα και ένα πολύ σπουδαίο ενδιαφέρον. Και είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος από την επιλογή μου και την απόφασή μου να έρθω να δουλέψω εδώ. Mm-hmm. Πώς τα βλέπετε? Θεωρώ ότι σαν προπονητής μου δίνει την ευκαιρία να εξελίσσομαι, γιατί παίρνω καινούργια ερεθίσματα, καινούργιους προγραμματισμούς που θέλω να εξελίσσουν και σαν προπονητή. Στη μάχη του τίτλου στην οποία μετέχει η ομάδα σας, η καινούργια σας ομάδα τώρα, Απόλλωνας, πώς την βλέπετε να εξελίσσεται? Έχει ακόμα βεβαίως πολύ δρόμο, αλλά η ομάδα στην οποία βρίσκεστε τώρα θέλει το πρωτάθλημα. Θέλει να κόψει πρώτη το νήμα, να τερματίσει πρώτη. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται αυτή η κούρσα με στόχο την πρώτη θέση? Κοιτάξτε, το στόχο και τη φιλοδοξία που έχουμε εμείς σαν ομάδα δεν την έχουμε μόνο εμείς. Την έχουμε και άλλες ομάδες. Και αυτοί ήταν επίσης το ίδιο πράγμα που και εμείς θέλουμε. Μεγαλύτερη πίεση, λοιπόν. Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν είσαι μεγάλο καράβι, βγαίνει και εκτάσει άλλο. Όταν είσαι μικρό καράβι, είσαι στο λιμάνι, καραβάκι, η βάρκα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι για μένα φυσιολογικό. Και είναι κομμάτι που από πιο μπροστά ξέρουμε ότι υπάρχει. Αυτό που είναι το δικό μου το δόγμα είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Πιστεύω πάρα πολύ στο υλικό που υπάρχει, στη δομή και στο οργάνωση τη ομάδα. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά μα και εμένα και το συνεργατό μου. Έχουμε πολύ όρεξη να καταθέσουμε πολλή δουλειά για να βελτιώσουμε, για να εξελίξουμε στην καθημερινότητα την ομάδα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις στο τέλος, μέσα από σκληρή μάχη, να είμαστε εμείς αυτοί που θα καταφέρουμε. Η ίδια αυτοδοξία μπορεί να έχουν και άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς έξυπνοι, δεν δουλεύουμε μόνο εμείς. Αλλά ξανά έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, γενικά σαν κλαμπ. Είμαστε πάντα αισιόδοξοι σαν άνθρωποι. Αυτό το μεταφέρουμε, έχουμε πολύ πίστη και προχωράμε. Αυτό είναι ο λοιπόν. Μάλιστα. Προφανώς ελληνικό πρωτάθλημα παρακολουθείτε, προφανώς παρακολουθείτε τον Όφη. Δεν αναφέρουμε τον Εργοτέλη, είχαμε και τον Γιάννη τον Ταλουσιάν τώρα δίπλα, γιατί Εργοτέλης δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχουν πρωταθλήματα των κατηγοριών κάτω από τη Super League 1. Προφανώς βλέπετε λοιπόν τον Όφη, σχολιάστε μας την παρουσία τους, ακούσουμε το σχολείο σας, την εκτίμησή σας. Νομίζω ότι ο Όφη σε σχέση με πέρυσι άλλαξε πολλά πράγματα. Είχαν και αρκετές συγκυρίες που νομίζω δεν επιτρέψανε στους ανθρώπους εκεί που αφορούν που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία της ομάδας, η ομάδα να αποκτήσει τη σταθερότητα και την εικόνα που είχε κατοχυρώσει την περσινή χρονιά. Παρότι οι προπονητές είναι ήδη, τα πρόσωπα είναι τα ίδια, αλλάξαν βέβαια πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, δημιουργείται ένα εγχείρημα καινούργιο με διαφορετική προσέγγιση για μένα ποδοσφαιρική από την περσινή χρονιά. Με άλλο σχηματισμό, με άλλο προσανατολισμό. Θεωρώ ότι και αυτό θα το κάνουμε πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ξέρετε ότι όλα αυτά δεν είναι λίγο χρόνο. Και μέσα από τον χρόνο, αυτό που δουλεύει οργανωμένα συστηματικά, στο τέλος πιστεύω ότι περιμένει τα αποδοτικά ωφέλη. Θεωρώ ότι το κλαμπ γενικά είναι σε αυτή τη διαδικασία, σαν ομάδα, ότι δουλεύουν πολύ μεθοδικά και οργανωμένα. Είχαν κάποιες αρχικές συγκυρίες, αλλά σε βάθος χρόνου αρχίζουν μέσα από το προηγούμενο παιδί που εμά και σε ένα τέσσερα μέσα στο Βόλο. Να είναι η αρχή για να ξαναρχίσει πάλι η ομάδα να παίρνει αυτό το δρόμο που είχε κατοχυρώσει την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος για αυτό. Ναι, μα θυμάμαι, γιατί από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει παλιότερα, που λέτε ότι στο τέλος πάντα υπέρχεται η ισορροπία. Ό,τι είναι να πάρεις, θα το πάρεις. Ό,τι δικιά σου, θα το πάρεις. Ναι. Και επίσης, γι' αυτό προσωπική εκτίμηση πρέπει να την καταθέσω. Ένα από τα μεγαλύτερα εύσημα στην προπονητική σας καριέρα μέχρι τώρα είναι ότι καταφέρατε και το χειρότερο Όφη με το χειρότερο ρόστερ της σύγχρονης ιστορίας του τουλάχιστον και παρέμεινε κατηγορία. Εγώ δεν θυμάμαι χειρότερο ρόστερ, συγκρότηση ρόστερ στον Όφη, στη σύγχρονη ιστορία του δεν υπήρχε. Και μπόρεσε αυτή η ομάδα και έμεινε κατηγορία μέσα στον προπονητή πριν 7 χρόνια. Καταρχήν θέλω να καταθέσω δημόσια ότι έχω πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα, για τον Όφη. Αυτό είναι γνωστό. Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλη αγάπη. Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που μου δόθηκε ευκαιρία να υπηρετήσω την ομάδα αυτή και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Αισθάνομαι ευλογημένος γι' αυτό. Και ήταν για μένα
η περίοδος αυτή, πώς να πω έτσι, ένα όνειρο, μια επιθυμία που είχα από μικρός, ας πούμε, για να μου δοθεί ευκαιρία να υπηρετήσω το σωματείο αυτό. Όντως, οι συνθήκες που υπήρχαν τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολες, γενικά για το σωματείο. Προσπάθησα από τη μεριά τη δικιά μου να κάνω το καλύτερο και αισθάνομαι, ξαναλέω, πολύ τυχερός που δόθηκε ευκαιρία να υπηρετήσω το σωματείο αυτό και που παρά τις δυσκολίες είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα κρυμμένων των αδοχειών που είμαστε κατάφερα τότε και έμεινε στην κατηγορία. Έμεινε στην κατηγορία, ήταν επίτευγμα, πρόκειτο περί επιτεύγματος. Βέβαια, 1,5 χρόνο αργότερα η ομάδα δεν μπόρεσε να γλιτώσει τον υποβασμό, όχι όμως εξαιτίας αγωνιστικής ανεπάρκειας, αλλά εξαιτίας οικονομικών ατασταλιών και όλων αυτών των προβλημάτων με τα οποία Όφη είχε αρχίσει να αναμετράται, αυτούς τους κακοήθεις προϋπολογισμούς που τον μετέτρεψαν σε μέλος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ήταν ένα άνισος πόλεμος με την παράκμη, ήταν χαμένος. Τον θυμάστε κι εσείς. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Λοιπόν, κάθε πράγμα έχει τον κύκλο του. Ναι. Έκλεισε ο κύκλος αυτός. Νομίζω ότι αυτοί που ήταν και είναι αυτή τη εβδομάδα πήραν πράγματα και από την περίοδο αυτή, γιατί πάντα πρέπει να μαθαίνουμε και στο καλό και στο κακό. Θεωρώ ότι ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει βρει τον δρόμο του σαν σωματείο, σαν κλαμπ. Και πέρυσι θεωρώ ότι μετέφερε πολιτισμό, μετέφερε άμυλα, μετέφερε ευγένεια, μετέφερε σεβασμό. Για μένα είναι, αυτό είναι εξέλιξη που προσφέρω. Αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα να πάμε πίσω από το προϊόν, αυτό πρέπει να κατατείνονται τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες νοοτροπίες. Νομίζω ότι ο πλέον Όφη έχει βρει τον δρόμο του και μακάρι να τον μιμηθούν κι άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Μακάρι να βρει όσο περισσότερους μιμητές γίνεται. Νομίζω και για τον Μπας Γιάννα πρέπει να μας κάνετε, επιβάλλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο, να μας πείτε μια άποψη, να μας κάνετε μια αναφορά. Ο Μπας Γιάννα είναι η δεύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που είναι στάβλα και γιατί το εργοτέχνη τον έχω στην καρδιά μου τώρα σε 7 χρόνια, αλλά είναι μια ομάδα που την έχω στην καρδιά μου και μου στιγμάτισε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη ζωή μου και την ποδοσφαιρική μου εξέλιξη και καριέρα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον κύριο Ξοβασίλη που μου δώσει και μου δώσει τα χέρια να δουλέψω 5,5 χρόνια σε αυτήν. Το βλέπουμε στο μεταξύ βλέπουμε και κάποιες φωτογραφικά στιγμιότυπα όταν ο Ψάπης σας είχε αναδείξει κορυφαίο προπονητή για το 2015, την παραλάβη του βραβείου σας, ως προπονητή του Μπας Γιάννα, βεβαίως. Συμβήκανε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα στη ζωή μου που με αφορούν την περίοδο αυτή, ναι. Και σε επίπεδο επαγγελματικό, αναγκαστικά ο καλύτερος προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη, παίξαμε Ευρώπη την ομάδα πρώτη φορά στην ιστορία της. Και σαν οικογένεια ήταν η περίοδος που πάντρεψα τα παιδιά μου, κάναμε γονάκια. Ήταν μια έτσι, πώς να πω, πολύ, πολύ σπουδαία. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο αλλά και τον κόσμο του Μπας Γιάννα, γιατί σε έπρεξα τεράστια αγάπη και σεβασμό και εκτίμηση. Και την ομάδα και τον κόσμο θα την έχω και αυτούς επίσης πάντα στην καρδιά. Και είναι λογικό. Για τον Ιανουάριο βεβαίως, είμαστε ακόμα Νοέμβριο, είναι ακόμα νωρίς. Έχουμε ακόμα ένα μήνα και κάτι. Αλλά το μεταγραφικό παζάρι, ξέρετε, πλέον δεν έχει όρια. Εκτείνεται σε ολόκληρο από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχετε κάνει κάποιες σκέψεις, περιλαμβάνουν κάποιους ποδοσφαιριστές γνωστούς παρικούντες εν τη Ιερουσαλήμ? Γενικά, σαν προπονητής δεν μ' αρέσει να βιάζουμε. Ναι, το θυμόμαστε. Και να παίρνω αποφάσεις, αλλά και να κοινοποιώ αυτά που έχω στο μυαλό μου. Παίρνω τον χρόνο, όταν αυτή τη στιγμή να παίρνω αποφάσεις, θα έχω εξαντλήσει όλα τα δεδομένα που αφορούν τη λήψη απόφασης, γιατί θεωρώ ότι αυτό με βοηθάει να είμαι και πιο σωγή, πιο κοντά στην καλή απόφαση. Σίγουρα πάντα ο εκτός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά θα πρέπει πρώτα να σεβόμαστε πάρα πολύ αυτούς που είναι δίπλα μας και δουλεύουν κάθε μέρα μαζί. Και αν πραγματικά προκύψει ανάγκη σε κάτι που πιστεύουμε ότι θα κάνει το μάλλον καλύτερο, να είναι ουσιαστικό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχω σκεφτεί κάτι, ειλικρινά κάτι. Είμαι και λίγο διάσπαστη ομάδα. Θα ήταν πολύ από τη μιλιά δικιά μου να έχω αυτή τη στιγμή βγάλει συμπεράσματα για το τι ομάδα θα χρειαστεί. Γνωρίζετε τις ανάγκες. Αφήνω τον χρόνο να με οδηγήσει σε αυτό. Μάλιστα. Σε αυτές τις νέες προπονητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί τώρα εξαιτίας της
εξάπλωση της πανδημίας, αυτής της κατάστασης που όλοι βιώνουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Η θέληση της νίκης, γενικότερα τα ψυχικά χαρίσματα, κάποια στοιχεία που δεν μετρώνται από τους κανόνες στατιστικής, παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από ότι, παραδείγματος χάρη, παραδείγματι η τακτική, φέρει πίν η προετοιμασία στο τακτικό κομμάτι. Είναι κάποια κομμάτια που παίζουν περισσότερο ρόλο? Νομίζω για μένα όχι. Ναι, λέτε όχι. Το παιχνίδι είναι το ίδιο, μπορεί να αλλάζουν οι συγκυρίες ή οι συνθήκες, αλλά το παιχνίδι είναι το ίδιο. Αν μας το αναπτύξετε αυτό. Ναι. Η στόχη είναι η ίδια. Πιθανόν να αλλάζουν οι προϋποθέσεις να δουλέψεις, αλλά ό,τι αφορά τα ψυχικά και τα πνευματικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ομάδα, ναι. Για μένα είναι αμετάβητα. Δηλαδή πάντα θέλουμε να κερδίσουμε, πάντα θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο, πάντα θέλουμε να έχουμε την καλύτερη εικόνα. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι συνθήκες λόγω των υπερποθέσεων, λόγω οι συνθήκες λόγω των καταστάσεων. Αλλά αυτό που έχουμε πάντα στο μυαλό μας όλοι νομίζω ότι δεν αλλάζει εξαιτίας των συνθήκων. Δεν χρειάζεται όμως να σπαταλήσετε μεγαλύτερη πνευματική ενέργεια για να μπορέσετε να φτάσετε. Για μένα δεν αλλάζει αυτό. Σαν άνθρωπος. Δηλαδή η συμπεριφορά μου είναι με την ίδια φλόγα, με την ίδια παρακίνηση που είχα και σε νορμάλες συνθήκες. Το ίδιο και τώρα, έτσι αλλιώς αποδέχομαι πάντα στη ζωή μου αυτά που μας αφορούν, που είναι γύρω μας, τους κανόνες που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτά θα τους αποδεχόμαστε και μέσα από την αποδοχή να κάνουμε το καλύτερο για την εκάστοτε συνθήκη που δημιουργείται. Που να μην προκύπτει η παιδιότητα από την παιδιότητα δικιά μας. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε υγεία στάση, να κάνουμε το καλύτερο. Το καλύτερο εδώ, σε αυτή τη συνθήκη, το καλύτερο σε αυτή τη συνθήκη, όποιο είναι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι έχει αφορά το πνευματικό και το ψυχικό κομμάτι, για μένα η κατάθεση είναι η ίδια. Mm-hmm. Το θέμα είναι βεβαίως σαν πράγμα, εν της πράγμαση αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο, ή αν χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη πειθό, περισσότερη προσπάθεια από μέρους σας για να το βγάλουν αυτό να περάσει στους ποδοσφαιριστές. Όλα είναι στο μυαλό για μένα. Ο μυαλός είναι ο καθοδηγητής και ο τρόπος που σκεφτόμαστε μας καθορίζουν και την ενέργειά μας και τις ενέργειές μας και τις συμπεριφορές μας και κατ' επέκταση τα συναισθήματά μας. Το λέω αυτό για παράδειγμα όταν ήμουν στα Γιάννα, ας πούμε, που για κάποια χρόνια δεν είχαμε καλό γήπεδο και είχα καταθέσει δημόσια από το γήπεδο μας για το Μαρακανά. Αφού δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Ναι. Έπρεπε να αυτό το πρόβλημα το βγάλουμε από το μυαλό μας, γιατί ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε και να κάνουμε το καλύτερο με βάση αυτό που είχαμε που δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Για παράδειγμα, ναι. Να μένει σε κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, αν σε επηρεάσει στην καθημερινότητα. Υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι αυτό που ήδη υπάρχει και στην ουσία δημιουργεί δεύτερο πρόβλημα, γιατί επηρεάζει συναισθηματικά. Αν υπάρχει δεύτερο πρόβλημα, δεν είσαι καλά, με αποτέλεσμα μια καλή εικόνα, καλό αποτέλεσμα και που κάνει. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε πάντα φόκους αυτά που μπορούμε να επηρεάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο. Είναι και η ικανότητα βεβαίως να μπορείς να ελέγχεις το μυαλό σου, έτσι, να υπάρχει καθαρό μυαλό και να μπορείς όλα αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρεις στους υπόλοιπους. Μεταδοτικότητα την οποία εσείς, αν μη τι άλλο, διαθέτετε. Για το ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα, έτσι όπως εξελίσσεται, έτσι όπως πηγαίνει αγωνιστική με αγωνιστική, μία άποψη από εσάς θα ήθελα. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι έχουμε ένα πρωτάθλημα που πιστεύω θα είναι τριών ταχυτήτων. Οι ομάδες που είναι αδιαπραγμάτευτα υποψήφιες για πάνω πρωτάθλημα, κατά κύριο λόγο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ναι. Οι ομάδες που είναι ένα level και σαν brand name, αλλά και σαν ποιότητα υλικού που είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι, όπως είναι ο Άρης, όπως ο Παναθηναϊκός, η Τρίπολη, ο Ατρόμητος. Και μετά υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες είναι ανάμεσα στο δεύτερο σκαλοπάτι ή πιο πίσω, που μπορεί να γίνει και έκπληξη μια από το δεύτερο σκαλοπάτι να πάει στο πρώτο και από το τρίτο να πάει στο δεύτερο ή από το δεύτερο να πάει στο τρίτο. Αλλά πιστεύω ότι πάλι διαγράφεται αυτός ο χάρτης που χαρακτηρίζει έτσι σε γενικές γραμμές την εικόνα. Εδώ στην Κύπρο αυτό δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Τι εννοείται, και εκεί υπάρχουν κάποια ονόματα μεγάλα, η ΟΑΠΟΕΛ και η Ομόνια. Ναι, και αλλά βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ομόνια, ας πούμε, που παίζει ναι. Champions League, Europa League τώρα, ότι έχασε από εμάς από τον Ολυμπιακό, έχασε την προηγούμενη Κυριακή από τη Σαλαμίνα. Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί στην Ελλάδα, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον ΑΕΚ.
έχει δηλαδή δυο απαλωτά. Την παραπροηγούμενη Κυριακή είπα ισοπαλία με τον Παραλίμνη που ήταν νομίζω η τελευταία πρώτη τελευταία ομάδα στην αγωνολογία στην έδρα τη. Αυτό είναι αφύσικο να συμβεί στην Ελλάδα σε Ολυμπιακό ΑΕΚ Παναθηναϊκό τώρα. Ναι. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία αποτελεσμάτων, λέτε. Ναι, είναι πιο ρευστά τα πράγματα. Πιο ρευστά τα πράγματα. Μάλιστα. Οι ανισότητες δεν είναι τόσο μεγάλες. Μάλιστα. Ο Γιώργος, να πούμε ότι έχει κάνει ένα τόλμημα. Είναι πλέον στο Λουξεμβούργο. Ο γιος σας βεβαίως, ο Γιώργος Πετράκης, ο οποίος πήρε το βάψιμο του πυρός στη Λαμία, στη Super League με την ομάδα της Λαμίας. Τώρα παίρνει το βάψιμο του πυρός και εκτός συνόρων στο Λουξεμβούργο. Να μας κάνετε ένα σχόλιο στην ΖΕΝΕΣΕΣ. Κοιτάξτε, εμένα αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου ήταν ότι η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, να είναι καλά εκεί που είναι, δεν επέμβηκε ποτέ στη ζωή μου. Τις αποφάσεις και για το τι θα έκανα, τις έπαιρνα εγώ. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου για να βρω δρόμο, γιατί είχα την ευθύνη των πράξεων μου και μέσα από αυτό και μέσα από τα λάθη μάθημα. Εγώ σαν γονέας χρησιμοποιώ αυτό το δόγμα και στα δυο μου τα παιδιά. Αυτό στην δικιά του απόφαση να ακολουθήσει τη δουλειά που ακολουθεί, γιατί είχε πολλά ρεθίσματα από μένα. Θεωρώ ότι μέσα, γιατί είχαμε σαν πατέρα χιλιό, αλλά και σαν φίλοι, μπορώ να πω, ανταλλάσσουμε και ανταλλάσσαμε πάρα πολλέ απόψει που αφορούν το ποδόσφαιρο. Ο καθένα έχει τη δικιά του φιλοσοφία και τη δικιά του προσέγγιση. Ειλικρινά, εγώ ποτέ δεν επεμβαίνω ή δεν λέω κάτι το οποίο να τον επηρεάσει ή να προσπαθήσω να πω κάτι το οποίο να πω σαν πατέρας να επιβάλλω ή τίποτα άλλο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτό που έκανε ο πατέρας μου σε μένα να το μεταφέρω στο Γιώργο. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Θεωρώ τα βήματα που έχει κάνει μέχρι τώρα στην ηλικία που είναι πολύ μεγάλα, αναλογικά. Για μένα είναι σημαντικό που αυτοί που το ξέρουν με καταθέτουν ότι είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, που για μένα είναι το νούμερο ένα σαν σημείο αξιολόγησης. Πιστεύω σαν πατέρας μπορεί να είναι και λίγο περιληπτικό αυτό που θα πω, αλλά και μέσα από τις ειδήσεις που κάνουμε ότι έχει ικανότητα. Απλώς αυτή την ικανότητα που έχει θα πρέπει μέσα από την καθημερινότητα να την εξελίσσει, να γίνεται καλύτερος και να διεκδικεί κάθε μέρα περισσότερα πράγματα, να είναι μετρημένος και μέσα από αυτό, αν πραγματικά έχει αξία που πιστεύω ότι έχει, αυτό θα το αποδοθεί όπως ήδη που έχει αποδοθεί για μένα. Και όλα για μένα είναι θέμα δουλειά και εξέλιξη. Αυτό το γνωρίζει και αυτός έχει το μαχαίρι, αυτός έχει το καρπούζι και αυτός μπορεί να εξελίξει τη ζωή του και την προπονητική να την πάει εκεί που ονειρεύεται και αυτή εκεί που πιστεύει ότι μπορεί να τη φτάσει. Μάλιστα. Γυρίζοντας λίγο στο παρελθόν, επιστρέφοντας σε εσάς, στο παρελθόν, στο πρόσφατο, επειδή το όνομά σας, ιδιαίτερα όταν ο Πας Γιάννα είχε πάρα πολύ καλές χρονιές στη Super League, είχε παίξει στα μεταγραφικά προπονητικά παύλα, ρεπορτάζ ομάδων που έχουν ακριβά ρόστερ, δηλαδή που κυνηγούν τους υψηλότερους στόχους στην Ελλάδα. Να μας μιλήσετε λίγο παραπάνω γι' αυτό. Να μας πείτε πού ήταν. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, εμένα με μια ομάδα που έκανα συζήτηση, που για διάφορους λόγους δεν επιχείρησε αυτή η συζήτηση, ήταν ο Άρης, Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα, οπότε, βλέπαμε το φως της δημοσιότητας ομάδες, όπως για παράδειγμα έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Ναι, είχε γραφτεί. Ναι, είχε γραφτεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό δεν το ξεκίνησα ποτέ εγώ. Πιθανόν να ήμουν στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Ήταν την περίοδο εκείνη και ο Αντώνης. Σε μένα προσωπικά δεν έφτασε κάτι συγκεκριμένο που να αφορά συγκεκριμένη πρόταση για να δουλέψω στο Παναθηναϊκό. Ναι. Από την ώρα που είχα πρόταση να δουλέψω ήταν ο Άρης. Αυτό. Για τον Ολυμπιακό είχε ακουστεί, αλλά ούτε από τον Ολυμπιακό προέκυψε συγκεκριμένη πρόταση να υπάρξει συνεργασία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί ξέρουν ότι κάνανε το καλύτερο για την ομάδα του, υπάρχει σεβασμό. Η ζωή προχωράει. Μου δόθηκε αυτή τη στιγμή η ευκαιρία εδώ στην Κύπρο να δουλέψω σε μια ομάδα αναλόγου επίπεδου για την Κύπρο, που είναι η ομάδα που ανέφερα προηγουμένω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό και ευχαριστώ του ανθρώπου που μου δώσαν την ευκαιρία τη ομάδα που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία. Για τον Άρη, λέτε τώρα ότι η πρόταση ήταν επίσημη. Ναι, επίσημη. Για πότε λέτε, coach?
Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πριν 2 χρόνια νομίζω ότι ήταν. Μάλιστα. Και είπατε τότε όχι, ήσασταν στον... Ναι, ήμουν αντεμένος με την ομάδα εκεί με την ομάδα ξέρω. Μάλιστα. Τις προπονητικές σας φιλοδοξίες τις έχετε εκπληρώσει όλες? Όχι ακόμα. Τι πάει απομένει? Ένας τίτλος ίσως. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η εξέλιξη δεν σταματάει ποτέ και οι στόχοι δεν σταματάνε ποτέ. Ναι. Για μένα. Μέχρι να κάνουμε τη δουλειά αυτή. Αυτό που απομένει για να συμπληρωθούν. Είναι το μεγάλο μας κίνητρο. Ναι. Θεωρώ ότι να έχουμε τη δουλειά μας. Πρώτα ο Θεός, ναι. Μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και να ανέβω ακόμα και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Τι περιμένετε ακόμα, αυτό το όχι ακόμα, τι είχε μέσα? Για παράδειγμα, να μην τόσο προποντή στην Εθνική Ελλάδος. Στην Εθνική Ελλάδος, ναι. Που είχε γίνει αυτό, αυτό είχε προκύψει σαν προϋπόθεση. Νομίζω ήταν κυρίως όταν είχε πει ο κύριος Άδος, με είχαν έμεσα ενοχλήσει για αυτό το κομμάτι. Έμεση βολιδοσκόπηση λέτε. Βολιδοσκοπικά, ναι, δεν έγινε κάτι. Είναι κάτι που θα ήταν για μένα, έτσι, και επειδή αισθάνομαι, έτσι, το έχω το αίσθημα, ας πούμε, το αίσθημα του Έλληνα, το αίσθημα της Ελλάδος σε υψηλό επίπεδο. Θα ήταν για μένα... Της φιλοπατρίας, ναι. Ναι, η φιλοπατρία που θα ήταν για μένα το που θα μπορούσα εσύ. Αυτό ήταν μόλις έφυγε, είπατε, ο κύριος Σάντος, όταν έφυγε ο Σάντος. Νομίζω ο Σάντος ή ο κύριος... ο Γερμανός, έχω ξεχάσει τον Μάτσο. Ο Σκύμπε. Ο κύριος Σκύμπε, ναι. Μετά το κύριο Σκύμπε. Και ήρθαν από την Ομοσπονδία, από την ΕΠΟ και σας προσέγγισαν. Ναι. Και πώς, τι δεν πήγε καλά? Α, υπάρχουν ότι υπάρχει αυτό το διαφορά σε αδεία και τα λοιπά. Ναι. Εννοείται ότι με διέφερε, αλλά η επιλογή ήταν άλλη, σοβασμός. Δεν είμαστε μόνο εμείς ικανοί προπονητές, αν είμαστε ικανοί προπονητές. Πάρουν σπουδές στην Άλβη. Μέλος της Ομοσπονδίας, ναι. Λοιπόν, μέλος διοίκησης ΕΠΟ και σας... Ναι. Ήταν και ως γραμμένος. Δεν χρειάζεται να πούμε σε διαδικασία, πάντα νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι. Να πω δηλαδή ονόματα και να καταθέσω. Ναι. Ακριβώς. Πάντα καταθέτω οτιδήποτε καταθέτω είναι αληθινό και είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα σε διαδικασία, να πούμε ότι αυτός για λογαριασμό. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που θέλετε ακόμα να κάνετε για να εκπληρώσετε τις προπονητικές φιλοδοξίες που είναι ανεκπλήρωτες ακόμα. Εμείς να σας ευχηθούμε να είστε πάντα καλά. Να έχετε την υγεία σας. Αυτή είναι η πιο σπουδαία ευχή. Εύχομαι για όλο τον κόσμο το ίδιο. Να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε πολύ καλή ενέργεια. Να γινόμαστε κάθε μέρα χρήσιμοι σε αυτούς που είναι γύρω από εμάς και να γινόμαστε κι εμείς χρήσιμοι για τον εαυτό μας και για αυτούς που γύρω. Καλή επιτυχία στο νέο σας προπονητικό εγχείρημα στην ομάδα του Απόλλωνα. Να έχετε πάντα την υγεία σας και να τα καταφέρετε. Γιατί θα αποκτήσει και η ομάδα της Λεμεσού εδώ, έχετε αρκετό κόσμο που σας χειροκροτεί. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ που σας ξαναείδα, coach. Να είστε καλά. Ναι. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη τον Πετράκη από την Κύπρο, από τη Λεμεσό. Εμείς να πούμε ότι πριν κάνουμε την αποφώνηση, πριν ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη, ότι και σήμερα στη συντροφιά μας ήταν η Τογιώτα Παπακαλιάτης, ΑΕ, επίσημος αντιπρόσωπος στο Τογιώτα Ανατολικής Κρήτης, το μεγαλύτερο δίκτυο εξουδιωτημένων καταστημάτων στην Κρήτη. Πρώτα ο Θεός, θα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Να είστε πάντα καλά. Ευχές για καλό βράδυ.